στις 28 και 30 Απριλίου. Απόψε μαζί μας το El Clásico του μπάσκετ για δεύτερη φορά. Το πρώτο το είδαμε την Τρίτη με την Μπαρτσελόνα να κερδίζει 72-58 στο Παλαού Μπλαουγκράνα την Βασίλισσα Ρεάλ Μαδρίτης. Πλέον η σειρά έχει μεταφερθεί στην έδρα της Ρεάλ, σε αυτό το, ας το πούμε, γήπεδο, το Παλάθιο Βισταλέγκρε, το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν αρένα ταυρομαχίων. Μια τέτοια φανταζόμαστε ότι θα παρακολουθήσουμε και σήμερα, μια ταυρομαχία ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα. Θέλουμε να δούμε ποιος στο τέλος θα είναι ο ταυρομάχος που θα κερδίσει τον ταύρο. Εδώ η σύνδεση της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, όπως άλλωστε και η Μπαρτσελόνα, και οι δύο ομάδες φτάσανε στην φάση των play-off χωρίς ιδιαίτερες απουσίες. Εδώ ο Μπόζα Μάλκοβιτς, αυτή τη φορά στο σημερινό μάτς οικοδεσπότης του προ-17 ετίας παίχτη του στην γιουγκοπλάστικα του Split, Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Η Ρεάλ λοιπόν, η οποία σήμερα θα αποζητήσει την ισοφάριση, καθώς δεν έχει και άλλον δρόμο. Οι τρεις διαιτητές και σήμερα Έλληνας διαιτητής, όπως και στο πρώτο μάτς που ήταν ο Λάζαρος Μοριάδης. Σήμερα ο Νίκος Ζαβλανός είναι ο πρώτος διαιτητής μαζί με τον Ιταλό, τον Φακίνη. Δεξιά ο Νίκος ο Ζαβλανός. Και εδώ το μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Μπορείτε να τον αποκαλείτε και Λαμπόμπα. Ο Λαμπόμπα, ο οποίος όμως το πρώτο μάτς στο Παλαιό Πλαουγκράνα ήταν μάλλον τζούφιος, καθώς τελείωσε το μάτς άποντος. Παρ' όλα αυτά η Μπαρτσελόνα πήρε την πρώτη νίκη με 72-58 και πλέον η Ρεάλ, όπως είπαμε, βρίσκεται ουσιαστικά με την πλάτη στον τοίχο. Δεν έχει το παραμικρό περιθώριο απώλειας. Μόνο αν κερδίσει θα παραμείνει ζωντανή και θα πάει και την ερχόμενη Πέμπτη στο Παλαιό Μπλαουγκράνα, όπως θα πάει και την Κυριακή άλλωστε, σε τρεις μέρες από τώρα, καθώς τα έφερε έτσι η τύχη, η ιστορία, πείτε το όπως θέλετε, που οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και την Κυριακή στο πλαίσιο του Ισπανικού Πρωταθλήματος, σαν προγραμματισμένο από το ξεκίνημα, από το περασμένο καλοκαίρι μάτς. Οι τρεις δηλαδή αναμετρήσεις είναι δεδομένες ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και στην Ρεάλ, οι οποίες έχουν αναμετρηθεί άλλες δύο φορές φέτος, με την Μπαρτσελόνα να κερδίζει εδώ σε αυτό το γήπεδο στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Ισπανίας. Αυτό είχε γίνει το μάτς στις 11 Δεκεμβρίου του 2005, όταν η Μπάρτσα είχε επικρατήσει με 73-72. Η Ρεάλ, η οποία πήρε τη ρεβάνς πάλι στο ίδιο γήπεδο, στο Παλάθιο Βισταλέγκρα, αλλά αυτή τη φορά για τον προημιτελικό του κυπέλου Ισπανίας, όταν είχε επικρατήσει με 77-67, λίγο πιο πρόσφατα στις 17 Φλεβάρι το 2006. Βέβαια, καμία από τις δύο ομάδες, η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε όπως είπαμε, ούτε η Ρεάλ όμως προχώρησε στους ημιτελικούς και κατεπέθεσε στο τελικό, καθώς κυπελούχος στο Copa del Rey της Ισπανίας αναδείχθηκε η Ταού Κεράμεγα, η οποία ακριβώς αυτή την ώρα κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μάτς στη Βιτόρια. Η πεντάδα για τη Ρεάλ Μαδρίτη, Σονκό, Μπούλοκ, Ζέλαμπαλ, Χάμιλτον και Ρέγκες. Υπάρχει μία αλλαγή σε σχέση με την πεντάδα του αγώνα της Τρίτης, και αυτή είναι ο Μικαήλ Ζέλαμπαλ που προτιμήθηκε από τον Μάλκοβιτς. Απ' την άλλη, Βίλιαμς, Μπαζίλε, Θόρτον, Φούτσκα και Μαρκονάτο. Και εδώ μάλλον δύο αλλαγές. Ξεκινάει και ο Θόρτον και ο Μπαζίλε, οι οποίοι δεν είχαν ξεκινήσει στο πρώτο παιχνίδι την περασμένη Τρίτη. Ανταυτόν είχαν χρησιμοποιηθεί ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο και ο Ροντρίγκο Ντέλα Φουέντε. Όλα έτοιμα λοιπόν για το τζάμπολ του πολύ μεγάλου αγώνα, του πολύ σπουδαίου αγώνα ανάμεσα στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα. Το Παλάθιο Βισταλέγκρε φυσικά γεμάτο, και αν είδατε κάποιες θέσεις κενές πριν από λίγο, ανήσυχος εδώ ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Οι θέσεις λοιπόν αυτές θα καλυφθούν, καθώς μέχρι το πρωί είχαν φύγει τα 14.500 από τα 16.000 εισιτήρια, είχαν μείνει μόλις 1.500 εισιτήρια απόλυτα, τα οποία υπολόγιζαν οι άνθρωποι της Ρεάλ ότι θα πουληθούν μέχρι την έναρξη του μάτς. Να πούμε βέβαια εδώ πέρα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και κάθε ισπανική ομάδα που σέβεται την ιστορία της, έχει 5.500 εισιτήρια διαρκείας. Ένα νούμερο το οποίο σε σύγκριση με άλλων ομάδων όπως της Ουνικάχα Μάλαγα ή της Ταού Κεράμικα ή ακόμα και μικρότερων ομάδων όπως της Μανρέσα ή της Βαγιαδολίδ, είναι πολύ μικρότερο, πιστέψτε με. Ο ξεκίνημα στο μάτς. Η πρώτη επίθεση είναι για την Ρεάλ Μαδρίτης, αφού από τον τζάβολη μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου από τα χέρια του Γκρεγκόρ Φούτσκα. Μπάλα στα χέρια του Λουίς Μπούλοκ τώρα, καθώς τον Βένσον Χάμιλτον, αρνητικός πρωταγωνιστής στο πρώτο μάτς, είχε 1 στα 8 σουτ μέχρι κάποιο σημείο του αγώνα.
Το πρώτο φάουλ, στο οποίο υποπίπτει ο Γκρεγκόρ Φούτσκα πάνω στον Φελίπε Ρέγγες. Εδώ ο Ιταλός Σλοβαίνος, ο οποίος έκανε μια αρκετά καλή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι, κυρίως αμυντικά. Περιόρισε στο ελάχιστο τις κινήσεις του Βένσον Χάμιλτον. Παραφορά από τη βασική γραμμή με τον Μίκαελ Ζαλαμπάλ για τον Μπούλοκ. Ροσονκό, με διπλέι μέκερ, ξαναδίνει στον Μπούλοκ. Σε αργό τέμπο η πρώτη επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης. 7 δεύτερα ακόμα στους Μαδριλένους. Μπούλοκ για τον Χάμιλτον, το jump shoot από τα 5 μέτρα. Εύστοχος ο Αμερικανός. Καμία σχέση με αυτά που μας έδειξε την περασμένη Τρίτη, όπου τα βρήκε σκούρα κόντρα στο Μαρκονάτο, τον Φούσκαλα και τους άλλους ψηλούς της Μπαρτσελόνα. 2-0 λοιπόν για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μαρκονάτο για τον Σαμόν Βίλιαμς, κεφάλαιο Ιταλός, για τον συμπατριώτη του και συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα της Ιταλίας, τον Γκρεγκόρ Φούτσκα. Goal foul, αφού ο Γάλλος ο Μικάλης Δελαμπάλ δεν είχε άλλο τρόπο για να σταματήσει τον Ιταλο Σλοβαίνο. Δεν απέφυγε πάντως το καλάθι. 2-2 και μια συμπληρωματική βολή για τον ύψου 2-17 Γκρεγκόρ Φούτσκα. 3-2 από την εύστοχη βολή, το έμεσο τρίποντο του πανύψηλου παίχτη της Μπαρτσελόνα. Μπούλοκ για τον Χάμιλτον. Σονκό για τον Ρέγγες. Έξοχη πάσα για τον Μπούλοκ. Ωραία η προσποίηση πάνω στον Μπαζίλα, αλλά το τελείωμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό για τον Αμερικανό. Τον πρώτο σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης στη φετινή σεζόν, εντός και εκτός συνόρων και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα δηλαδή και στην Ευρωλίγκα. Φυσικά όσοι μείνετε μαζί μας για να παρακολουθήσετε αυτό το σημαντικό παιχνίδι, παρότι στο Men Super Sport 1 μεταδίδεται το μάτς του Παναθηναϊκού με την Ταού Κεράμικα από τη Βιτόρια, το Super Sport 2 το μάτς του Ολυμπιακού με την Μακάμπη, θα σας ενημερώνουμε συχνά πυκνά για την εξέλιξη αυτών των αγώνων, όπως φυσικά και για τον τέταρτο προημιτελικό που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτών ανάμεσα στην FS Pilsen και στην ΤΣΣΚΑ Μόσχα στο Αυγή Βεξή. Ο Χάμιλτον κερδίζει το επιθετικό rebound από το χαμένο hook του Μίκαελ Ζαλαμπάλ. Έτσι ανανεώνει την επίθεση για την Ρεάλ. Ρέγγες για τον Ζαλαμπάλ. Το drive από τον Γάλλο. Δύσκολη προσπάθεια, τον σταματάει ο Φούτσκα. Την μπάλα όμως και πάλι σε χέρια παιχτών της Ρεάλ. 6 δεύτερα ακόμα. Σονκό για τον Χάμιλτον. Και άλλο jump shoot από τον Αμερικανό. Και αυτό εύστοχο. 4-3 από 4 μαζεμένους πόντους του Βένσον Χάμιλτον. Όσα δεν έβαλε την Βαρκελόνη, τα έχει βάλει μέσα σε λιγότερο από 2,5 λεπτά στην έδρα του. Μαρκονάτο για την απάντηση. Το rebound από τον Χάμιλτον. Τον Σονκό με τον συμπατριώτη του, τον Μίκαελ Ζαλαμπάλ. Και πάλι παίζει με το χρονόμετρο η Ρεάλ. 5 δεύτερα ακόμα. Μπούλοκ προσπάθησε να κερδίσει το επιθετικό φάουλο ο Μπαζίλα, αλλά ο Μπούλοκ δεν έχασε την ισορροπία του και έκανε το σκορ 6-3 με αυτό το όμορφο jump shoot. Προβάδισμα 3 πόντων λοιπόν για την Ρεάλ. Μπαζίλε από την ασφιχτική πίεση του Μπούλοκ. Παίρνει τώρα το σκρίν από το Φούτσκα. Το οποίο και τον ρόλο μας έγινε πολύ μακριά. Φούτσκα κερδίζει το φάουλο από τον Φελίπε Ρέγγες. Το πρώτο για τον Ισπανό πάροφόρο, τον διεθνή Ισπανό. Δεύτερο ομαδικό για τη Ρεάλ. Έξι-πέντε η απάντηση από την Μπαρτσελόνα. Διαχειρός Gianluca Basile. Είναι από τα περίεργα βέβαια που συμβαίνουν, αλλά μόλις το αντελήφθη ότι στους 10 παίχτες των δύο ιστορικότερων ισπανικών ομάδων υπάρχει μόνο ένας Ισπανός, και αυτός είναι ο Φελίπε Ρέγγες. Από εκεί πέρα υπάρχουν δύο Ιταλοί, δύο Γάλλοι, τρεις Αμερικανοί. Ένας από αυτούς είναι ο Θόρτον, ο οποίος σουτάρει για τρεις και κάνει το σκορ 8-6 για την Μπαρτσελόνα. Το προβάδισμα για δεύτερη φορά στο μάτι μετά το 3-2 που είχε κάνει ο Γκρεγκόρ Φούτσκα. Από την όμορφη ασίστ του Σαμόντ Βίλιαμς είδε ο Αμερικανός ότι κλείστηκε και πέταξε την μπάλα στον Μπούτσι Θόρτον.
Νίκο Ιβάνοβιτς. Μέχρι πέρσι στον πάγκο της Ταού Κεράμικα, την έφτασε μέχρι και τον τελικό της Ευρωλίγκα, στο Final Four της Μόσχας. Θέλει να πάει σε ένα ακόμα Final Four, με μια ακόμα διαφορετική ομάδα. Είχε παίξει ως παίχτης, όπως προείπαμε, με την Γιουγκοπλάστικα του Σπλίτ. Μάλιστα τότε ήταν και αρχηγός ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Και θέλει να γράψει την δική του ιστορία πηγαίνοντας σε ένα ακόμα Final Four ως προπονητής. Μους Σονκό. Ζαλαμπάλ ψάχνει κάποιον συμπαίχτη του. Τελικά πασάρει στον Ρέγιας, τον drive από τον Ισπανό. Χάμιλτον, κι άλλο, όχι. Το τρίτο του σουτ δεν ήταν εύστοχο. Ανανέωσε όμως ο Ρέγιας και στη συνέχεια της φάσης ο Λουίς Μπούλοκ απαντάει στον τρίποντο του συμπατριώτη του, του Μπούτσι Θόρτον, και κάνει το σκορ 9-8 για την Ρεάλ Μαδρίτης. Ιδιαίτερα εύστοχες οι δύο ομάδες σε αυτά τα πρώτα λεπτά, καμία σχέση με το μάτς της περασμένης Τρίτης. Κι άλλο καλάθι, πολύ δύσκολο fade away από τον Τζιαλούκα Μπασίλε, χωρίς ισορροπία. 19, ξανά το προβάδισμα, αλλάζει χέρια για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα. Ο Ζαλαμπάλ απέτυχε κατά το καλάθι, ο Χάμιλτον όμως επιμένει και νικά. 11-10 με τον Βένσον Χάμιλτον να παίρνει για τα καλά το αίμα του πίσω. Ξεκινάει με τον ιδανικότερο τρόπο, 6 πόντι από τους 11 της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι τώρα. Θα άκουσε φαντάζομαι τα χίλια μύρια όσα από τις εφημερίδες τις Μαδριλένικες για την πολύ κακή του εμφάνιση την περασμένη Τρίτη. Το rebound από τον Μουσονγκό μετά την, το άστοχο jump shoot του Μαρκονάτο. 0-2 από τον Ντένις τον Τρομερό. Ζαλαμπάλ. Αλλά λίγο να χρεωθεί με φάουλο Φούτσκα. Ρέγκες για τον Χάμιλτον και άλλο φάουλ. Υπέρ του Βένσον Χάμιλτον από τον Μαρκονάτο ή από τον Μπαζίλε. Κάποιος Ιταλός πάντως το έκανε. Ένας από τους τρεις Ιταλούς της Μπαρτσελόνα. Μαρκονάτο τελικά είναι ο παίκτης τον οποίο χρεώθηκε το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για την Μπαρτσελόνα. Ο Μαρκονάτο που θα περάσει στον πάγκο. Να υποθέσω για, για τον Μιχάλη Κακιούζη. Όχι, νομίζω ότι είδα τον Μιχάλη στον πάγκο. Στη θέση του πέρασε ο Τζόρντι Τρίας με το νούμερο 8. Δύο βολές λοιπόν για τον Βένσον Χάμιλτον. 7 η πόντη του, πολύ γρήγορα, για τον απόφυτο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, ένα μικρό κολέγιο. Πριν από 7 χρόνια, το 1999, έχει γίνει μάλιστα και draft στο NBA, πολύ χαμηλά όμως, το νούμερο 50 από τους Houston Rockets, αλλά το NBA το βλέπει μόνο από τηλεόραση. Και τώρα 8 η πόντη του και 13-10 για την Real Madrid με κορυφαίο τον Βένσον Χάμιλτον. Ένα παίκτη, μάλιστα, τον οποίο η Real απέκτησε περίπου 2 εβδομάδες πριν το ξεκίνημα της σεζόν από την Πανταλώνα, όταν ο Μάλκοβιτς διαπίστωσε ότι ξέμεινε από ψηλούς και έτσι εξαγόρασε το συμβόλαιό του από την Πένια, την ομάδα της Βαρκελόνης, και τον ενάταξε στην ομάδα της. Θόρτον, το δεύτερο του τρίποντο ήταν άστοχο, το rebound όμως του Τρίας έστειλε την μπάλα στα χέρια του Φούτσκα και έχουμε το δεύτερο φάουλ του Φελίπε Ρέγιας, γι' αυτό και διαμαρτυρίες και του ίδιου του Ισπανού και των φιλάθλων. Ο Νίκος Αβλάνος πάντως είναι ανένδοτος για την απόφασή του. Όντως, δεύτερο φάουλ για τον Φελίπε Ρέγιας. Εδώ στη διεκδίκηση. Μπαζίλε για τον Φούτσκα μετά την επαναφορά. Και πάλι ο Μπαζίλε. Τρίποντα από το 8 μέτρα, 13-13. Απίστευτο καλάθι από τον Τζαλούκα Μπαζίλε, ο οποίος σέρνει το χορό στο σκοράρισμα για την Μπαρτσελόνα. 7 η πόντη του. Βλέπετε εδώ 2 στα 3 τρίποντα από την Μπαρτσελόνα, ένα από τον Θόρτον και αυτό το δεύτερο από τον Τζαλούκα Μπαζίλε. Και άλλη ισοπαλία λοιπόν. 13-13 οι δύο ομάδες που συμβαδίζουν σε αυτά τα 6 πρώτα λεπτά του μάτς. Σονκό στα 3 δεύτερα πριν το τέλος. Κακή επιλογή. Τον πίεζε άλλωστε εκεί ο χρόνος. Φρυδιασμός για την Μπάρτσα Μπαζίλε. Δεν έχει όμως την κατάλληλη ισορροπία. Συγκράτησε πάντως την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου όπως και ο Θόρτον. Επίθεση 12 δευτερολέπτων για την Μπαρτσελόνα. Με τον Σαμόν Ουίλιαμς το φάουλο από τον Λουίς Μπούλοκ. Πάλι καθυπόδειξη του Νίκου Ζαβλανού. Και πάλι όμως γκρίνια από τους Μαδριλένους και από τον Μπούλοκ και από τους φιλάθλους. Ακούτε φαντάζομαι τα σφυρίγματα.
Ήταν φάουλ νομίζω. Ορθή η απόφαση του Νίκου Ζαβλάνου. Τέταρτο ομαδικό για τη Ρεάλ. Από το επόμενο η Μπαρτσελόνα θα πηγαίνει κατευθείαν στην γραμμή. Οι θέατες πάντως στολίζουν με ισπανικά συνθήματα υβριστικά τον Νίκο Ζαβλανό. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρει ισπανικά για να τους ακούσει. Williams, δύσκολο το jump shoot, εν κινήσει 15-13 μπροστά η Μπαρτσελόνα. Προβάδισμα αλλάζει για μία ακόμα φορά χέρια, ενώ αν πρόλαβα να δω καλά, ναι, όντως πέρασε το μάτς και ο Μιχάλης Κακιούσος από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στο μάτς της περασμένης τρίτης με 19 πόντους, παρότι ήταν τρίτη αλλαγή από τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Από τον Σάμον Βίλιαμς, όπως υποδεικνύει ο διαιτητές. Πρώτη αλλαγή και για την Ρεάλ Μαδρίτης. Με τον Μιχάλη Ζαλαμπάλ να περνάει στον πάγκο και στη θέση του να μπαίνει ο Άλεξ Κέιλς. Ενώ έχει μπει και ο Αξέλ Ερβέλ, ο Βέλγος σέντερ, με το νούμερο 17 στη θέση του Βένσον Χάμιντορ. Νάτος ο Ερβέλ. Ο Χάμιλτον, συγγνώμη, είναι στο παρκέ. Ο Ρεβέλ πέρασε στη θέση του Φελίπε Ρεγγές λόγω των δύο φάουλ. Και άλλο φάουλ μακριά από την μπάλα. Αυτή τη φορά από τον Τζόρντι Τρίας. Τέταρτο φάουλ και για την Μπαρτσελόνα. Δεύτερο απάνωτο μάλιστα. Έτσι και η Ρεάλ από το επόμενο θα πηγαίνει στην γραμμή σχεδόν 3 λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Σκόρ στο 15-13 υπέρ της Μπαρτσελόνα. Σονκό για τον Σκέιλς. Μπουλοκ αμέσως τον Ερβέλ. Για τρεις ο Βέλγος. Δεν είναι κάτι που συνηθίζει. Το rebound ο Θόρτον, αλλά του κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Σκέιλς με τον Σονκό. Και άλλη επίθεση και άλλη ανανέωση επίθεση για την Μπαρτσελόνα. Με τον Χάμιλτον. Το screen. Ο Σκέιλς δύσκολο το shoot. Με ταμπλό μάλιστα. Πολύ περίεργο καλάθι από τον Άλεξ Σκέιλς, ο οποίος δεν προτίμησε να κάνει το pick and roll με τον Χάμιλτον, παρότι πήρε το screen, αλλά εξαπέλυσε αυτό το δύσκολο shoot και ισοφάρισε 15-15. Κλείστηκε ο Θόρτον και μπέμπεσε στο λάθος. Ο Ιβάνοβιτς άρον-άρον σηκώνει τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ενώ ήδη ο Ιγκορ Ρακότσεβιτς μπαίνει στο παρκέ στη θέση του Μουρς Σονκό, τον οποίο μάλιστα δέχεται και κάποιες οδηγίες. Θόρτον στον πάγκο για την Μπαρτσελόνα μέσα στο match. Ο Λαμπόμπα. Το μεταξύ, στο στάδιο Νίσκε Φιλία, στο 28ο λεπτό, ο Ολυμπιακός προηγείται με 46-40 της Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο λεπτά πριν το φινάλε στο Αντίπε Χτσί, η Τσεσεκά αγκαλιάζει την πρόκριση για το Final Four της Πράγας, προηγείται με 71-63. Ενώ στην Βιτόρια, Ταού και Παναθηναϊκός είναι ισόπαλοι 15-15 μετά από 8 λεπτά. Το τρίποντο το μεταξύ από τον Αξέλ Ερβέλ. Προφανώς στο προηγούμενο άστοχο ζήγησε και την απόσταση και την μπάλα και τώρα ήταν σαφώς πιο εύστοχος. Το δεύτερο τρίποντο για την Ρεάλ μετά από αυτό του Μπούλοκ. Τρίας βήματα, βεβαίως. Βήματα από τον Τζόρντι Τρίας. Και άλλο λάθος, απανωτό, δεύτερο απανωτό λάθος από την Μπαρτσελόνα. Και ο απαιτητικότατος Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Ετοιμάζει και άλλη αλλαγή, αυτό έλειπε. Θα βάλει μάλλον μέσα τον Ed Cota. Βλέπετε 4 τα λάθη για την Μπαρτσελόνα, κανένα για τη Ρεάλ. Σκέιλς για 3. Υποπίεση μάλιστα πάνω σε άμυνα. Μπαλά ίσα που έφτασε στην Στεφάνη. Βαζίλε για τον Williams και αυτός τον Ναβάρο. Προσποίηση του Λαμπόμπα. Όμως η μπαλά γλίστρησε μέσα από τα χέρια του. Εκτός αγωνιστικού χώρου για την Μπαρτσελόνα όμως, που έχει 13 δεύτερα στην διάθεσή της για να ολοκληρώσει την επίθεση. Ο Williams πέρασε στον πάγκο και στην θέση του μπήκε ο Ed Cota, όπως είχαμε προαναγγείλει. Και άλλο φάουλ μακριά από την μπάλα, ενώ οι αλλαγές γίνονται η μία μετά την άλλη και ο Σονσέκα στη θέση του Βένσον Χάμιλτον για τη Ρεάλ του Μάλκοβιτς. Το πέμπτο φάουλ ομαδικό για τη Ρεάλ χρεώθηκε στον Λουίς Μπούλοκ, δεύτερο και για τον Μπούλοκ. Τα προβλήματα αρχίζουν να ορίζουν, φαίνεται, για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δύο ο Φελίπε Ρέγγες, δύο ο Μπούλοκ. Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Βασίλης στην γραμμή. 8 οι πόντοι του. Πρώτο σκόρερ φυσικά της Μπαρτσελόνα.
8 από τους 16. Ενώ στο πρώτο μάτσο, όπως βλέπετε, είχε πετύχει όλους και όλους 10 πόντους. Και τώρα 9. Μέσα σε λιγότερο από 9 λεπτά έχει φτάσει παρά ένα πόντο την επίδοσή του από το πρώτο μάτς. Ο Σονκό επιστρέφει το μεταξύ. Προφανώς ο Μάλκοβιτς θα στείλει τον Γάλλο πάνω στον Ναβάρο. Να υποθέσω στην άμυνα. Για να δούμε. Ρακότσεβιτς. Σονκό που πήρε τη θέση του Μπούλοκ λόγω των δύο φάουλ. Σκέλς για τον Σέρβο τον Ρακότσεβιτς. Πριν το σκρίν από τον Σονσέκα. Διασχίζει το μισό γήπεδο και τελικά έκανε μια τρύπα στο νερό. Η πάσα στα χέρια του Ναβάρο. Ευνηδιασμός πάντως δεν πέρασε για την Μπαρτσελόνα. Από τα χέρια του Άλεξ Σκέλς εκτός αγωνιστικού χώρου. Βαζίλε, τον ψάχνουν συνέχεια οι συμπαίκτες του. Αυτό είναι παλός, είναι ζεστός, είναι καυτός σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Κοτά. Βαζίλε αμέσως για τον Καγκιούζη και αυτός αμέσως του Ζαμτσούτ. Στο σύντρο η μπάλα παραμένει το υπέρ της Ρεάλ 18-17. Σονκό διστάζει για τρεις. Χωρίς ισορροπία το σουτ, το rebound από τον Ερβέλ και το φάουλ από τον Μιχάλη Κατιούζη. Λίγο έλειψε να χρεωθεί και με τεχνική ποινή. Στο τσάκ την κλείτωσε. Δύο βολές λοιπόν για τον Βέλγο, τον Άξελ Ερβέλ, από το πέμπτο ομαδικό για την Μπαρτσελόνα. Εδώ ξανά το replay της φάσης. Είχαν αγκαλιαστεί έτσι με τα μπράτσα τους οι δύο παίκτες. Είχε καλύτερη θέση όμως ο Ερβέλ και κέρδισε το φάουλ. Πρώτη βολή μέσα, όπως και η δεύτερη. 5 γρήγοροι πόντοι από τον Άξελ Ερβέλ και 20-17 για τη Ρεάλ. Πίσω τώρα σε όλο το γήπεδο. Από Ερβέλ Ρακόσεφ στο double team πάνω στον Κότα και έγινε το λάθος. Έπιασε τόπο η πίεση της Ρεάλ σε όλο το γήπεδο. Εδώ ο Κότα. Και time out. 19,6 δεύτερα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Time out το οποίο λογικά καλεί ο Μπόζιταρ Μάλκοβιτς για την τελευταία επίδεση της ομάδας του. Λογικά θα εξαντλήσει όλα τα δευτερόλεπτα που έχει στη διάδοσή της η Ρεάλ, ώστε να κλείσει προηγούμενη στο μάτς με όσο μεγαλύτερη, όσο δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά. Το μάτς εξέλιξε από τα άλλα μάτς. 1,5 λεπτό πριν το τέλος στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα μάτς που επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε από τις συχνότητες της Nova. Έφες Πίλσεν, Τσέσεκα Μόσκας, 69-73, μόλις 4 πόντι διαφορά. Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός συνεχίζει και κρατά ένα σταθερό προβάδισμα από 5 έως 8 πόντους. Τώρα προηγείται με 50-44 στο 30 λεπτό. Ενώ στην Βιτόρια, σχεδόν στο φινάλε της πρώτης περίοδου, ο Ιταού προηγείται 23-17 του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι φυσικά ο Ραούλ, ο γνωστός, ο επιθετικός και αρχηγός φυσικά της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης. Γνωστή σε όλους φαντάζομαι φυσιογνωμία, ακόμα και σε εμάς τους μπασκετικούς. Ένας παίκτης που έχει γράψει ιστορία, σύγχρονη ιστορία στην Ρεάλ Μαδρίτης. Πρώτος σκόρερ της, αν δεν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος ποδοσφαιρικός, στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης στα κύπελα Ευρώπης. Ξεπέρασε, αν θυμάμαι καλά, πέρσι τον Ντι Στέφανο. 12 δεύτερα στη διάθεση της Ρεάλ. 20-17 για τους Μαδριλένους. Μπάλα στα χέρια του Άλεξ Σκέιλς. 6 δεύτερα ακόμα. Στα 5 θα ξεκινήσει, φαντάζομαι, η επίθεση. Σκέιλς, το drive από τον Αμερικανό και το foul από τον Ναβάρο. 1,6 δεύτερα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Σε αυτά τα τελευταία 3,5-4 λεπτά της πρώτης περίοδου η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε άλλο γήπεδο. Οι επιθέσεις της είναι η μία χειρότερη από την άλλη. Το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο. Τα foul επίσης. Και έχει δώσει την ευκαιρία στην Ρεάλ Μαδρίτης να πάρει μια αρκετά σημαντική διαφορά για ένα τέτοιο ντέρμπι. Μια διαφορά 4 αυτή τη στιγμή πόντων, 21-17. Ενώ επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, απομένουν μόλις 1,6 δεύτερα. Η δεύτερη βολή στο σίδερο, Μπαζίλε Σκέιλς ακριβώς με τη λήξη, παραλίγο. Παραλίγο να είχαμε το τρίποντο, έμεσο τρίποντο από τον Άλεξ Σκέιλς. Μετά τη βολή πήρε ο ίδιος το επιθετικό rebound μέσα από. Επιστρέψαμε στο Παλάθιο Βίστα Λέγκρε, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. 21-17 μπροστά η Ρεάλ Μαδρίτης.
Επίθεση για την Μπαρτσελόνα. Τρίποντο του Μιχάλη. Και αυτό άστοχο όμως. Μπαλά δεν του κάνει τον Χατήρη. Έτσι παραμένει το συν 4 για την Ρεάλ. Η οποία είναι στην επίθεση με τον Ιγκορ Ρακότσεβιτς. Πετάδα για την Ρεάλ. Ρακότσεβιτς. Σκέιλσον, Κόσον, Σέκα και Ερβέλ. Το τρίποντο από τον Σέρβο. Πολύ κακό το σουτ. Μπαλά. Κάπου πήγε στην γωνία. Για την Μπαρτσελόνα. Μπαζίλε. Ο Κότα που συνεχίζει εδώ. Playmaker. Τρία Κακιούζη και ο Ναβάρο. Έξοχη ασίστ του Χουάν Κάρλος Ναβάρο για τον Τρία. Έτοιμο καλάθι για τον Ισπανό. Εδώ ο Τζόρντι Τρία, ο οποίο μέχρι πέρσι έπαιζε στην Ισπανική τη Χιρόνα. Περινό απόκτημα για την Πάρτσα. Και 21-19 μπροστά η Ρεάλ όμως. Σονσέκα. Ούτε ο Σονσέκα ούτε ο Ερβέλ κατάφεραν να πετύχουν το καλάθι. Ο πρώτος με το jump shoot, ο Βέλγος με το follow. Και μάλιστα συνέχεια της φάσης ο Ερβέλ χρεώθηκε και με το foul. Πίεση στον Κότα, μάλλον πήραν είδηση οι παίχτες της Ρεάλ ότι δεν είναι και στα καλύτερα του ο Αμερικανός. Από το προηγούμενο λάθος που έκανε στο τέλος της πρώτης περίοδου. Αυτή τη φορά πάντως κατάφερε να ξεγλιστρήσει σαν το χέλι. Πέρασαν αρκετά δευτερόλεπτα. Κακιούζης κάτω από το καλάθι. Αυτή τη φορά ο αρχηγός εθνικής μας βρήκε στόχο. Ήταν άλλωστε και σε κενό τέρμα ουσιαστικά. 21-21. Κι άλλη ισοπαλία με την Μπάρτσα να φέρνει να ισορροπεί την κατάσταση στο μάτς. Είχε βρεθεί πίσω με 4 πόντους. Ρακότσεβιτς για 3. Ούτε τώρα ο Σέρβος. Ανανεώνει όμως ο Ερβέλ και με αυτό το, την όμορφη προσπάθεια κάνει το σκορ 23-21. Μακρινή πάσα για τον Τρίας. Παραλίγο η άμεση απάντηση. Πάντως το κέρδος για την Μπαρσελόνα ήταν το φάουλ του Σονσέκα πάνω στον Τζόρντι Τρίας. Εν τω μεταξύ, να σας πούμε για όσους μας παρακολουθείτε ότι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας εδώ και λίγα δευτερόλεπτα είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Final Four της Πράγα. Επικράτησε με 75-71 της Εύβοιος Πίλσεν στην Κωνσταντινούπολη και έτσι έγινε χρονικά τουλάχιστον η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στο Final Four σε ένα ακόμα Final Four. Θα πάει η Real Madrid, η οποία ήταν παρούσα σε άλλα 6 Final Four. Μάλιστα αυτό θα είναι το τέταρτο, σε άλλα 5 συγγνώμη, αυτό θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο για την ρωσική αρκούδα, όπως συνηθίζουμε την αποκαλούμε. Ήταν και στο 2003 στη Βαρκελόνη και το 2004 στο Τελαβίβ και το 2005 πέρσι στην έδρα της. Ήταν και φέτος, όπως ήταν και το 2001 στο Παρίσι, τότε στην Σουπρολίγκα, και το 1996 πάλι στο Παρίσι, όταν είχε κατακτήσει ο Παναθηναϊκός το τρόπαιο. Τώρα τι έχει κάνει σε όλα αυτά τα Final Four η ΤΣΣΚΑ, απολύτως τίποτα, δεν έχει παίξει ούτε καν σε τελικό. Αυτά λοιπόν για την ΤΣΣΚΑ, η οποία προκρίθηκε στο Final Four. Μεταξύ τα λάθη στο δικό μας το παιχνίδι διαδέχονται το ένα το άλλο, το τελευταίο από τον Μουσον Κο. Ναβάρο, το floater από τον Ισπανό, η αγαπημένη του κίνηση. Να τρέχει προς το καλάθι και κάποια στιγμή να πετάει την μπάλα στον αέρα. Αυτή λες και έχει πομπό επάνω της. Τηλεκατευθυνόμενη καταλήγει στο καλάθι. Και άλλη ισοπαλία. 23-23. Το μεταξύ στο στάδιο Νίκης και Φιλίας ο Ολυμπιακός πάει να πάρει μια σημαντικότατη διαφορά. Προηγείται με 57-48. Το οποίο όμως τώρα μειώθηκε σε 57-51. 7 λεπτά πριν το φινάλε. Ο Ολυμπιακός που πάει για την ισοφάριση. Σονκό ακριβώς με τη λήξη. Κι άλλο άστοχο τρίποντο από τους παίχτες της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι έχουν 2 στα 7. Ναβάρο. Εξοχή πάσα για τον Τελαφουέντε, έντιμο καλάθι, ένα ακόμα έντιμο καλάθι από τον Ναβάρο, ο οποίος έχει κάνει εντός εισαγωγικών μάγκες τον Τελαφουέντε και τον Τρίας, σε δύο από τις φάσεις που έχουμε δει σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Και μπροστά λοιπόν η Μπαρτσελόνα με 25-23, εδώ ξανά η πολύ όμορφη ασίστ. Ναβάρο είδε ότι ήταν κλεισμένος από Σονσέκα και Ρακότσεβιτς. Ξεχασμένος ο Ροντρίγκο Τελαφουέντε, ο οποίος δίνει μετά από αρκετή ώρα το προβάδισμα ξανά στην Μπαρτσελόνα με 25-23. Παραλάβω, η ΤΣΣΚΑ προκρίθηκε στο Final Four. Περιμένει
την ομάδα που θα προκριθεί από αυτό εδώ το ζευγάρι, Ρεάλ ή Μπαρτσελώνα, στον έναν από τους δύο ημιτελικούς. Στις 28 Απριλίου όλα αυτά, στην Σας Καρίνα, ένα από τα πιο σύγχρονα και μεγαλύτερα μάλιστα στάδια στην Ευρώπη, όπου μπορεί να παιχτεί μπάσκετ. Χωρητικότητας περίπου 20.000 θεατών, ένα καταπληκτικό γήπεδο, τουλάχιστον αυτό λένε όσοι έχουν πάει. Ελπίζω να πάμε και εμείς στο τέλος του μήνα για να σας πούμε. Είπαμε για τον Ολυμπιακό ότι προηγείται 57-51, 7 λεπτά πριν το φινάλε. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του ιτάται με 5 πόντους, 30-25 στο 14ο λεπτό. Το μάτς της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ, με την Μπαρτσελόνα και τη ΣΤΑΟ με τον Παναθηναϊκό ξεκίνησαν ακριβώς την ίδια ώρα. Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει μία ώρα πιο πριν και η ΕΦΕΣ πήλησε με τη ΖΣΚΑ μία μισή ώρα πιο πριν. Ρακότσεβιτς, ο οποίος παρά την αστοχία του παραμένει στο παρκέ, έχει 0 στα 2 σούτ ο Σέρβος και τα 2 τρίποντα. Τώρα έκανε και το λάθος. Δεύτερο λάθος για τον Ιγκόρ Ρακότσεβιτς. Κοινώς 4 χαμένες επιθέσεις από τον ακριβοπληρωμένο από τη Ρεάλ Μαδρίτη Σέρβο. Ρακότσεβιτς που έκανε πέρσι ουσιαστικά όνομα στην Βαλένθια, αν και ήταν γνωστός στα μέρη του, στη Σερβία. Στη φορά το φλότερ του Ναβάρο δεν βρήκε στόχο. Δεν είχε βάλει την απαιτούμενη δύναμη. Σκέιλς για τον Ρακότσεβιτς. Αυτή η ενέργειά του όμως ήταν πολύ καλή. Το τελείωμα όμως, όπως και, και οι προηγούμενες προσπάθειές του, 0 στα 3 σουτ από τον Ιγκόρ Ρακότσεβιτς. Τρίας. Τίποτα. Δεν σφύριξαν παράβαση. Παράβαση. Σφύριξαν όμως τώρα το δεύτερο φάουλ πάνω στον Μιχάλη Καγκιούζη. Ο Καγκιούζης, ο οποίος προσπαθήσε να σταματήσει και σταμάτησε τον διαγραφόμενο εφνιδιασμό της. Εδώ ξανά το χορευτικό, η πυρουέτα από τον Ρακότσεβιτς. Όμως το τελείωμα ήταν το ίδιο με τις προηγούμενες προσπάθειές του. Η μπάλα στο σίδερο. Στο οργανωμένη πλέον επίθεση η Ρεάλ Μαδρίτης. Με τον Μπούλοκ και αυτός για τον Ρακότσεβιτς. Σκέιλς και τον Ερβέλ το Μακάριο. Ο Williams, παραλίγο να φύγει μέσα από τα χέρια του Σκέιλς. Ρακότσεβιτς, ούτε τώρα η καταμέτρηση συνεχίζεται, αλλά ανανεώνει ο Βένσον Χάμιλτον για τη Ρεάλ. Ένα ακόμα επιθετικό rebound, το 8ο παρακαλώ για την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Μπαρτσελόνα έχει 7 αμυντικά. Δηλαδή η Ρεάλ έχει πάρει ένα περισσότερο επιθετικό από τα αμυντικά της Μπάρτσα. Κακή πάσα για τον Ερβέλα από τον Μπούλοκ και φυσικά έγινε το λάθος. Όχι, ο Νίκος Αυλανός υποδεικνύει ότι η μπάλα βγήκε από χέρια παίχτη της Μπαρτσελόνα. Εδώ βλέπετε στην κάρτα αυτό που σας λέγαμε πριν, η ΤΣΣΚΑ 75-71 την ΕΦΕΣ Πίλσεν, έκανε το sweep, σκούπισε την ΕΦΕΣ για μία ακόμα φορά. Η ΕΦΕΣ μένει εκτός Final Four. Ερβέλ 2 στα 8 τρίποντα για τη Ρεάλ, αλλά ο πανταχού παρών σήμερα, ο Ρεξάτος, πάρα πολύ θετικός Βένσον Χάμιλτον, κερδίζει το τρίτο του επιθετικό rebound, το τέταρτο του συγγνώμη, και ανανεώνει την επίθεση και κερδίζει συνέχεια και το φάουλ. Τρίτο κερδισμένο φάουλ για τον Αμερικανό. Δεν έχει κάνει τη ζημιά του μέχρι τώρα. 8 πόντι με 3 στα 4 σουτ. 4 rebound, 2 κερδισμένα φάουλ. Εντάξει, έχουμε αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Στη Μεν Ρεάλ επέστρεψε ο Φελίπε Ρέγιες αντί του Αξέλ Ερβέλ. Στη ΔΕ Μπαρτσελόνα μπήκε στο παιχνίδι ο Γκριμάου. Ο Ρότζερ Γκριμάου με το νούμερο 44. Χάμιλτον συνεχίζει και είναι εύστοχος στις βολές. 3 στις 3 μέχρι τώρα και 9 πόντι. Πρώτο σκόρερ όχι μόνο της Ρεάλ αλλά και του μάτς μαζί όμως με τον Μπαζίλε. Τους ίδιους έχει και ο Ιταλός. Όλους από το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο δεκάλεπτο, συγγνώμη. Μπορεί είναι έξω, αλλά θα επαναληφθεί αφού κάποιος παίχτης στην Μπαρτσελόνα βιάστηκε να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά, συγγνώμη, στο μάτς στην πεντάδα της Ρεάλ μπήκε ο Γκριμά, αλλά ο Μαρκ Γκασόλ, το νούμερο 33. Η δεύτερη βολή πάντως ξανά ήταν άστοχη για τον Βένσον Χάμιλτον, αλλά η Μπαρτσελόνα για μία ακόμα φορά απέτυχε να πάρει το αμυντικό rebound. Τεράστιο το πρόβλημα της Μπάρτσα στο σημερινό μάτς όσον αφορά τα rebound. Η Ρεάλ έχει φτάσει εσείως τα 9 επιθετικά.
7 συγγνώμη. 9 έχει η στατιστική της Ευρωλίγκα, η επίσημη που έχω μπροστά μου. Χάμιλτον και πάλι. Goal foul από τον Αμερικανό. Το λέγαμε για πριν, ο Βένσον Χάμιλτον παίρνει το αίμα του πίσω για την πολύ κακή εμφάνιση που είχε πραγματοποιήσει στο πρώτο μάτς στο Παλαού Μπλαουγκράνα. Κερδίζει για μία ακόμα φορά κατά κράτος όλους τους ψηλούς της Μπαρτσελόνα. Ο Βάνοβιτς αλλάζει συνεχώς τα δίδυμα των ψηλών. Τώρα έβαλε τον Μαρκ Γκασόλ εδώ. Ένα παιχτή με διάσημο επώνυμο, λόγω του αδερφού του άλλωστε. Πάου Γκασόλ, στάρ των Memphis Grizzlies. Μέσα και η βολή. 4-5 από τον Βένσον Χάμιλτον και 12 οι πόντοι του. Και ξανά μπροστά η Real 27-25, ενώ μπήκαμε στο δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου. Williams. Πήγε να κλέψει ο Χάμιλτον. Ο χρόνος φυσικά δεν είχε ανανεωθεί. 7, 6, 5 δεύτερα ακόμα στην Μπαρτσελόνα. Ακριβώς τα 3 δεύτερα το τρίποντο του Ναβάρο. 28-25. Να γιατί τον αποκαλούν La Bomba. Juan Carlos Ναβάρο. Το δεύτερο του καλάθι στο μάτς. Και τρίτο τρίποντο για την Μπαρτσελόνα. 3 στα 5 έχουν οι Καταλανοί. 2 στα 8 η Ρεάλ. Μπούλοκ θα απαντήσει. Ναι. 30-28 το παιχνίδι που πήρε φωτιά σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Τις δύο συνεχόμενες βόμβες Ναβάρο και Μπούλοκ. Και 30-28. Και άλλο τρίποντο του Ναβάρο. Και αυτό μέσα. 31-30 μπροστά ξανά η Μπαρτσελόνα. Το προβάδισμα το οποίο αλλάζει συνεχώς χέρια. La Bomba, ο οποίος βρήκε το χέρι του. Καμία σχέση με την μετριότατη έως κακή εμφάνιση στο μάτς της περασμένης Τρίτης, παρότι είχε και κλείσει πεντάδα. Έμεινε άποντος σε όλο το μάτς. Ρέγγες. Κι άλλο τρίποντο. Άστοχο όμως από τον Φίσερ, τον Αμερικανό. Κάτι έχουμε όμως σφύριγμα από τους διαιτητές, οι οποίοι έχουν καταλογίσει φάουλ εις βάρος της Μπαρτσελόνα. Το φάουλ από τον Μαρκ Γκασόλ, πολύ γρήγορα. Ο Μαρκ Γκασόλ υπέπεσε στο δεύτερο του φάουλ, τέταρτο ομαδικό για την Μπάρτσα. Και επιστρέφει φυσικά ο Γκρεγκόρ Φούτσκα, ο πολύ πιο έμπειρος. Γκρεγκόρ Φούτσκα στη θέση του Γκασόλ. Αλλά περίμενε κι άλλα. Πήρε από τον Γκασόλ ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Επιστρέφει και ο Ντένις Μαρκονάτο στη θέση του Μιχάλη Κατιούζη. Πάντως η Μπάρτσα είναι μπροστά ακόμα με 31-30 χάρη στις δύο συνεχόμενες τρίποντες βόμβες του Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Μπούλοκ βήματα. Βεβαίως παράδοση την οποία υποδεικνύει ο Νίκος Αυλανός. Εντάξει. Του Σταδιονίσκη και Φιλίας, 3 λεπτά πριν το φινάλε. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 6, 64-58. Έχει σταθερά ένα προβάδισμα, εκεί είπαμε 5 με 8 πόντους. Ενώ στην Βιτόρια ο Παναθηναϊκός χάνει με 37-30, 3 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σχεδόν στο ίδιο χρονικό σημείο με αυτό το μάτς. Ναβάρο. Βρήκε τον Φούτσκα. Αυτός πού πήγε να δώσει πάσα. Πήγε να βρει τον Μαρκονάτο για καλή του τύχη. Πάνε να ευλήθει ο Φίσερ. Την μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου ξανά για την Μπαρτσελόνα. Εδώ ο Ιταλός ο Φακίνη. Ναι, όντως η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Φίσερ. Και έχουμε time out. Το οποίο καλεί ο Μπόζιδαρ Μάλκοβιτς. Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα διαμαρτύρονται ακόμα στους διαιτητές, ζητώντας να ανανεωθεί ο χρόνος των 24 δευτερολέπτων επειδή η μπάλα χτύπησε στο πόδι του Φίσερ. Όμως ο Φακίνη θεώρησε ότι δεν έγινε ηθελημένα αλλά ακούσια. Έτσι έχουμε το time out. Σχεδόν 2,5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα μάτς το οποίο, όπως αναμενόταν άλλωστε, εξελίσσεται σε ντέρμπι. Καμία σχέση με το παιχνίδι της περασμένης Τρίτης, το οποίο η Μπαρτσελόνα έκανε εκείνο το ξέσπασμα με τα 3 σερί τρίποντα του Σαμόντου Βίλιαμς. Εδώ μια μπασκετική μορφή για την Ρεάλ, την είδαμε πριν, τον Αντώνιο Μαρτίν. Παίκτης που έχει γράψει και αυτός τεράστια ιστορία με τη φανέλα της Βασίλισσας.
μαζί με τον αδικοχαμένο αδερφό του, τον Φερνάντο. Το διαμόντ ολοκληρώθηκε, οι δύο πεντάδες επιστρέφουν στο παρκέ. Είναι οι διοικούντες στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και αυτός ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Που τα λέει με τον Νίκο Σαμπλανό. Απ' την άλλη, νυφαλιότητα, χαλαρότητα από τον Μπόζνταν Μάλκοβιτς. Ακριβώς με τη λήξη επίδεση στο jump shoot. Χωρίς ισορροπία όμως και χωρίς να βλέπει από τον Μάρκο Νάτο στο σίδερο. Ευκαιρία για τη Ρεάλ να περάσει μπροστά με τον Μπούλοκ. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πέταξε την μπάλα εν κινήση. Μπάλα και πάλι στην κατοχή της Μπαρτσελόνα. 2-15 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ναβάρο και άλλο φλόουτερ. Άστοχο το rebound από ποιον? Από τον Williams τελικά. Τυχεράκιας ο Αμερικανός. Από το σκαμπίλι που δώσε την μπάλα ο Ροντρίγκο Ντε Λα Φουέντε. Ανανεώθηκε έτσι η επίθεση της Μπαρτσελόνα και συνέχεια είχαμε το φάουλ από τον Βένσον Χάμιλτον. Πρώτο για τον Αμερικανό. Αυτός δεν έχει πρόβλημα. Πρόβλημα θα ήταν για την Ρεάλ αν το είχε κάνει ή ο Μπούλοκ ή ο Ρέγγες. Ο Βίλιαμς ο οποίος δείχνει να έχει χτυπήσει μάλιστα. Πρέπει να πονάει. Έχει πέσει στα γόνατα στον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Δείχνει να πονάει στην μέση του, από στον νεφρό, κάπου εκεί τέλος πάντων. Εδώ βλέπετε την φοβερή στατιστική του Σαμόν Williams από το πρώτο μάτσο όμως, όταν ήταν ο κορυφαίος της Μπάρτσα. Ο Williams ο οποίος φυσικά έμεινε στον πάγκο, δεν μπορώντας να συνεχίσει. Στη θέση του μπήκε ο Ed Cota για αυτά τα τελευταία σχεδόν δύο λεπτά. Μαρκονάτο. Κότα για τον Ναβάρο. Αυτός ασίστ για τον Μαρκονάτο. Δεν εκμεταλλεύεται ο Ιταλός και 33-30. Προβάδισμα τριών πόντων για την Μπαρτσελόνα. Ο Williams από ό,τι φαίνεται δεν έχει κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό. Σηκώθηκε. 92 ακόμα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Φίσερ. Ο τρίτος Αμερικανός. Τέταρτος Αμερικανός, συγγνώμη, της Ρεάλ. Μπουλοκ. Ψάχνει να βρει τον Ρέγγες, τον μαρκάρει όμως ο Φούτσκα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια του Φελίπε Ρέγγες. Έρχεται όμως ο Ζελαμπάλ με το φόλο κάρφωμα να κάνει το σκορ 33-32 μπροστά η Μπαρτσελόνα. Όμορφη προσπάθεια από τον αλτικότατο Μικάελ Ζελαμπάλ. Δεν πήγαμε έξω το τελευταίο λεπτό. Μαρκονάτο και πάλι σε θέση βολής κάτω από το καλάθι. Το δεύτερο φάουλ από τον Βένσον Χάμιλτον. Εδώ ξανά η προηγούμενη προσπάθεια του Ρέγγες και θα έρθει υπτάμενος ο Ζελαμπάλ να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι της Μπάρτσα. Παραφορά με τον Ναβάρο, Μαρκονάτο. Κότα για τον Ναβάρο, Φουτσκά. Βάζει πλάτη τον Χάμιλτον, όμορφο το Χουκ, η ραβέρσα από τον Γκρέγορ Φούτσκα και 35-32 για την Μπαρτσελόνα. Φίσερ σε ρόλο οργανωτή, δίνει στον Δρακότσεβιτς. Χάμιλτον μακριά από το καλάθι, ακίνδυνος. Δρακότσεβιτς, Ρέγγες. Φάουλο από τον Γκρέγορ Φούτσκα, πάνω που θα χάνε την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο Ρέγγες. Δύο βολές για τον διεθνή Ισπανό. Φουτσκα διαμαρτύρεται και προκαλεί την μήνυ των φιλάθλων της Ρεάλ. Πήγε έτσι να τσιμπήσει την μπάλα, αλλά μαζί με την μπάλα τσιμπήσε για τα χέρια του Ρέγγες ο Γκρέγορ Φούτσκα. Το δεύτερο φάουλ για τον Ιταλο-Σλοβαίνο. Πέμπτο ομαδικό. Με time out, το οποίο καλεί ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα. Δεν έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου με την Μπάρτσα να προηγείται με 35-32. Το μεταξύ στο στάδιο Νίκης και Φιλίας γίνεται μάχη. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό και ο Ολυμπιακός προηγείται μόλις με 3 πόντους, 69-66 της Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ενώ στην Βιτόρια ο Παναθηναϊκός ένα λεπτό πριν, 1,5 λεπτό πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου χάνει με 40-34. Και υπενθυμίζω ότι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι εδώ και περίπου 20 λεπτά η πρώτη ομάδα που σφράγισε το διαβατήριό της για να ταξιδέψει στην Πράγα στις 28 και 30 του μήνα για το Final Four. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε το σκορ 71-66 και πλέον βρίσκεται αγκαλιά με την ισοφάριση ώστε να πάει την ερχόμενη Πέμπτη στην Nokia Arena στο τρίτο και τελευταίο μάτς και να διεκδικήσει το κατά πολλούς θαύμα για μια ομάδα η οποία ουσιαστικά φτιάχτηκε από το 0 το περασμένο καλοκαίρι και να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός που ήδη πάντως έχει πετύχει πολύ περισσότερα από αυτά που περίμεναν οι φίλοι του. Εδώ ο Παναθηναϊκός, αν καταφέρει και προκριθεί, αν καταφέρει και κάνει το 2-0 στη Βιτόρια, απλά θα επιβεβαιώσει το πόσο μεγάλη ομάδα είναι και θα δικαιώσει φυσικά και τους στόχους και τις διοίκησής του και των φιλάθλων του. Πάμε πάλι στο δικό μας τον παιχνίδι. Πρώτη βολή από τον Φελίπε Ρέγιες στο πλεχτό, όπως και η δεύτερη. Επιστρέφει ο Σαμούν Βίλιαμς στη θέση του Γκρηγόρ Φούτσκα για αυτές τις τελευταίες επιθέσεις στο πρώτο, τελευταία μάλλον επίθεση στο πρώτο ημίχρονο. 20 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεση της Μπαρτσελόνα που προηγείται με ένα πόντο. Βραχία κεφαλή 35-34. 10 δεύτερα ακόμα. Κότα κάνει μόνο στην προσπάθεια, κέρδισε τελικά το φάουλ στα 6,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Μάλκοβιτς δείχνει να απορρεί με το κόσμο, σαν μη τι άλλο, οι αντιδράσεις του. Δεύτερο φάουλ από τον Μίκαελ Ζελαμπάλ. Επιστρέφει ο Μπούλοκ για την τελευταία επίθεση της Ρεάλ. Δύο βολές για τον Ed Kota. Πρώτη μέσα. 36-34 για την Μπαρτσελόνα. Και δικαίωμα για μία ακόμα βολή. 6,5 δεύτερα πριν το τέλος. Και αυτή μέσα. 37-34 για την Μπάρτσα. Για να δούμε τελευταία επίθεση Ρεάλ. Ρακότσεβιτς. Με την πίεση του Κότα. Τώρα βγαίνει και ο Βίλιαμς. Φίσερ ακριβώς με την κόρνα. Άστοχος, η μπαλά ίσα που έφτασε στο καλάθι. Ολοκληρώνεται λοιπόν το πρώτο ημίχρονο με την Μπαρτσελόνα να έχει κάνει κατά το ίμιση το δεύτερο βήμα που θα την οδηγεί στην Πράγα. Προηγείται με 37-34 της Ρεάλ Μαδρίτης. Αν καταφέρει και φύγει νικήτρια στο φινάλε του μάτς, τότε θα πάει στην Πράγα για να αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία, παραλαμβάνω, έχει ήδη προκριθεί στο Final Four. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο, παραλαμβάνω, Real 34, Barcelona 37. Διακόπτουμε για περίπου 10 λεπτά και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Στη σύνδεσή μας με το παλάθιο Vistalegre της Μαδρίτης για το δεύτερο ημίχρονο, το αγώνα της Real με την Barcelona. Μετά τα πρώτα 20 λεπτά, οι Καταλανοί εδώ, οι παίκτες της Μπάρτσα στην προθέρμασή τους, προηγούνται με 37-34, έχουν κάνει το μισό δεύτερο βήμα για την πρόκρισή τους στο Final Four της Ευρωλίγκα που θα διεξαχθεί 28 και 30 Απριλίου στην Πράγα. Ένα Final Four στο οποίο έχει ήδη προκριθεί εδώ και περίπου 40 λεπτά η ΤΣΣΚΑ Μόσχας μετά την μεγάλη νίκη της στο Απτή Πεχτσί με 75-71 επί της ΕΦΕΣ Πίλσεν. Η ΤΣΣΚΑ που έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στο μεγάλο ραντεβού. Απ' την άλλη, στο άλλο μάτς που ολοκληρώθηκε, όπως περιμέναμε σύμφωνα με την εξέλιξή του, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 76-70. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 νίκες και έτσι όλα θα κριθούν
όσον αφορά την πρόκριση στον τρίτο και τελευταίο αγώνα που θα διεξαχθεί την ερχόμενη 5η 12 Απριλίου στο παλαιπότε γνωστό μας ως Γιάντι Λιάου, η Nokia Arena του Τελαβίβ. Εδώ βλέπετε και τα αποτελέσματα στο ζευγάρι CSKA FS Pilsen. Είπαμε ότι η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι που βλέπουμε εδώ, Real ή Barcelona, θα παίξει τον ένα από τους δύο μητελικούς με την CSKA που έχει ήδη προκριθεί. Ενώ τα νέα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι χάνει στο ημίχρονο με 42-35 από την Ταού Κεράμικα. Το δεύτερο ημίχρονο μόλις ξεκίνησε στην Βιτόρια, στην έδρα. Εδώ βλέπετε ακριβώς το σκορ όπως μας το δίνει και ο Ισπανός σκηνοθέτης, 42-35 στο ημίχρονο για τους Βάσκους. Στο παιχνίδι μας εδώ, στο Παλάδιο Βισταλέγκρε, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Πολλές εναλλαγές στο προβάδισμα του σκορ, πολλές ισοπαλίες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποια από τις δύο ομάδες είχε ένα μεγάλο διάστημα κυριαρχίας στο παιχνίδι σε αυτά τα 20 πρώτα λεπτά. Πάντως η Μπαρσελόνα στο φινάλε έδειξε να έχει περισσότερες επιθετικές λύσεις από την Ρεάλ. Βρήκε κάποια τρίποντα από τον Ναβάρο. Ο Ναβάρο έβγαλε και ορισμένα έτοιμα καλάθια στον Τρία, στον Τελαφουέντε. Ενώ η Ρεάλ έχασε την ευστοχία που είχε κυρίως στο πρώτο μισό της δεύτερης περίοδου. Σύγησε και ο Βένσον Χάμιλτον, ο Αμερικανός, ο οποίος σήμερα είναι ο πρώτος της σκόρα με 12 πόντους. Και κάπως έτσι διαμορφώθηκε το 37-34 υπέρ της Ρεάλ. Ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο, με τη Ρεάλ να έχει στην πετάδα τον Χάμιλτον, ο οποίος κάνει το jump shoot. Στο σίδερο έχουμε φάουλ όμως στην διεκδίκηση του rebound από τον Μαρκονάτο μάλλον. Όντως στον Ιταλό σέντερ χρεώθηκε το φάουλ. Η Ρεάλ λοιπόν με Ζελαμπάλ, Ρακότσεβιτς, Χάμιλτον, Μπούλοκ και τον Ερβέλ με μια ψηλή πεντάδα. Ενώ η Μπαρτσελόνα με Ναβάρο, Σαμόν Βίλιαμς, τον Ντελαφουέντε που κυνηγάει τον Μπούλοκ, Μαρκονάτο και Κακιούζη. Χάμιλτον το κάρφωμα εντυπωσιακά. Πήρε τα βήματα του Μαρκονάτο και του κάρφωσε στη μούρη. 37-36 μειώνει η Ρεάλ στο πρώτο καλάθι της τρίτης περίοδου. Ναβάρο. Φεύγει τον Μπούλοκ. Φάουλ όμως από τον Αμερικανό. Το τρίτο του να, που αρχίζουν τα προβλήματα για την Ρεάλ Μαδρίτης. Πολύ νωρίς στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Το πρώτο επιθετικό βιολί για την Ρεάλ, όχι στο σημερινό μάτς, αλλά γενικώς στην φετινή σεζόν. Ο Λουίς Μπούλοκ χρεώνεται με το τρίτο του φάουλ. Αυτή τη φορά δεν διαμαρτύρεται. Δέχτηκε με αυτό το βλέμμα μόνο το σφύριγμα των διαιτητών. Έκανε πάντως το φάουλ, σαφέστατα. Στη γραμμή λοιπόν ο Χουάν Κάρολος Ναβάρο, ο οποίος φτάνει τους 9 πόντους. Ισοφαρίζει τον Μπαζίλε που έχει 9 όλους από την πρώτη περίοδο. Μπαζίλε ο οποίος έπαιξε ελάχιστα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μέσα και η δεύτερη. Μετά τη συμπλήρωση ενός λεπτού στην τρίτη περίοδο. Φάουλ από τον Ναβάρο τώρα πάνω στον Ζελαμπάλ. Το δεύτερο για τον playmaker της Μπαρτσά. Παραφορά με τον Γάλλο, τον Ζελαμπάλ. Για να τα σκρίνει ο Μπούλοκ. Το jump shoot του Αμερικανού. Rebound και αυτό από τον Χάμιλτον. Δύο συνεχόμενα τελικά. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ροντρίγκο Ντελαφουέντε, αφού ο Χάμιλτον δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον έλεγχο της μπάλας. Πάντως είπαμε ότι την έχει κάνει τη ζημιά του μέχρι τώρα στην Μπαρτσελόνα με τα συνεχή επιθετικά rebound που παίρνει. Ρεάλ που κλείσε το πρώτο ημίχρονο με δύο περισσότερα επιθετικά rebound από τα αμυντικά της Μπαρτσελόνα. Μπούλοκ, που η Μπαρτσελόνα στόχισε στην προηγούμενη επίθεση της για τρεις ο Αμερικανός. 39-39 από τον Λουίς Μπούλοκ. Ό,τι προλάβει, είπαμε, έχει χρεωθεί με τρία φάουλ. Με ένα τέταρτο λογικά θα πάει στον πάγκο.
39-39 από το τέταρτο εύστοχο τρίποντο της Ρεάλ. Πάντως οι Μαδρίλενες έχουν χρειαστεί πολύ περισσότερες προσπάθειες. Έχουν 4 στα 13 σε σχέση με τα 4 στα 6 της Μπαρσελόνα. 5 στα 7 από τον Τελαφουέντε, ναι. Ανενόχλητος ο Ροντρίγκο Τελαφουέντε. Πυροβολεί και απαντάει στο τρίποντο του Μπούλοκ. 42-39 ξανά το προβάδισμα για την Μπαρσελόνα. Ζελαβάλ για τον Ερβέλ. Ρακότσεβιτς. Παλεύει ένα τα σκρίνο Μπούλοκ. Για τον Ερβέλ ανενόχλητος ο Βέλγος. Κι άλλο τρίποντο. Άστοχο όμως. Κι άλλο όμως επιθετικό rebound από τον Βένστον Χάμιλτον. Και συνέχεια της φάσης ο Ρακότσεβιτς. Σημειώνει το τρίτο σερί τρίποντο στο μάτς. Και κάνει το σκορ 42-42. Κι άλλη ισοπαλία. Άλλη μία ισοπαλία. Τρίποντο από Μπούλοκ, Ντελαφουέντε και Ρακότσεβιτς διαμόρφωσαν αυτό το 42-42. Μαρκονάτο κερδίζει το φάουλ από τον Αξελ Ερβέλ. Εδώ ο Βέλγος με το ξυρισμένο κεφάλι. Ακόμα 7 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Williams. Με την πίεση του Ρακότσεβιτς. Ελαφουέντε. Για να τα σκρίνω Ναβάρο. Το jump shoot δεν κινήσει χωρίς ισορροπία. Άστοχος και το rebound. Ένα ακόμα. Δεύτερο όμως μόλις αμυντικό για τον Βένστον Χάμιλτον. Τη ζημιά που έχει κάνει στην επίθεση με 5 επιθετικά. Μπούλοκ ένας εναντίον όλων. Παίρνει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Κερδίζει και το foul από τον Ναβάρο. Το τρίτο foul και για τον Ναβάρο. Πλέον και οι δύο ομάδες έχουν προβλήματα στους σκόρα τους. Από 3 foul οι δύο καλύτεροι τους σκόρες στη φετινή διοργάνωση Ευρωλίγκα, Ναβάρο και Μπούλοκ. Τους είδαμε στα δύο συνεχόμενα πλάνα. Ναβάρο πάντως πήγε στον πάγκο για να μπει στην θέση του ο Τζόρντι Τρίας. Συγγνώμη, ο Τζιανλούκα Μπαζίλε. Τρίας, ο οποίος ήταν στην φάση του επιθετικού rebound του Βένσον Χάμιλτον, του Λουίς Μπούλοκ, συγγνώμη. Η Ρεάλ, η οποία έχει πάρει με αυτό το rebound που πήρε ο Μπούλοκ 13 επιθετικά rebound, 4 περισσότερα από τα αμυντικά της Μπάρτσα. Βλέπετε την επίδοση του Μπούλοκ στο πρώτο μάτς, 19 πόντι. Αυτή τη στιγμή με την βολή που σημείωσε έφτασε τους 12, έχοντας 1 στα 5 δίποντα αλλά 3 στα 3 τρίποντα. Και αυτή ήταν η πρώτη του βολή στο μάτς. Και η δεύτερη μέσα. 13 πόντι για τον Μπούλοκ. Ο οποίος περνάει στον πάγκο. Τον αποσύρει και ο Μάλκοβιτς, όπως ο Ιβάνοβιτς έκανε με τον Ναβάρο. Έτσι και ο Μάλκοβιτς αποσύρει το αστέρι του για να τον προφυλάξει από ενδεχόμενο τέταρτο φάουλ. Μπαζίλε υπό την πίεση Σκέλης Κερβέλ. Πάμε στο pressing των παιχτών της Ρεάλ. Μαρκονάτο για τον Williams. Για τρεις από πολύ μακριά. Αυτή η φάση θύμισε πάρα πολύ το μάτς της περασμένης τρίτης, όταν ο Williams έβλεπε το καλάδι σαν τεράστιο κοφίνι και πέταγε μέσα την μπάλα. Είχε βάλει 3 στα 3 συνεχόμενα μέσα σε λιγότερα από 2 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς τρίτης. Και τώρα δίνει ξανά το προβάδισμα στην Μπάρτσα με 45-44. Μπούλοκ! Συγγνώμη, Scales. Απέτυχε να απαντήσει, δεν είναι Μπούλοκ, καλώς το. Και στη συνέχεια της φάσης ο Axel Ervel χρεώθηκε με το φάουλ, το τρίτο. Και για τον Βέλγο. Για δούμε τα φάουλ. 3 για τον Μπούλοκ και 3 για τον Ερβέλ. Για την Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπαρτσελώνα. 3 έχει ο Ναβάρο και άλλα τόσο ο Κακιούζης. Παραφορά με τον Τζόρντι Τρίας. Williams για τον Τζιανλούκα Μπαζίλε. Και πάλι ο Αμερικανός. Τώρα τον μαρκάρει πιεστικά ο Ρακότσεβιτς. Δελαφουέντε. Τελειώνει ο χρόνος της Μπαρτσελώνα. Ο Williams πετάει την μπάλα. Στην κυριολεξία πέταξε την μπάλα. Την πέταξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Έτσι όπως εξελίχθηκε η επίθεση. Να μια καλή άμυνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πιεστική. Διαβασμένη άμυνα από τους Μαδριλένους. Υποχρέωσαν την Μπαρτσελόνα ουσιαστικά να της μείνει μπάλα στα χέρια. Το που έκανε ο Williams δεν ήταν shoot.
στο τελείωμα της, του χρόνου. Ερβέλ για τον Χάμιλτον. Όμορφη προσπάθεια από τον Αμερικανό. 16 πόντοι από τον Βένσον Χάμιλτον με 6 στα 9 σουτ, 4-5 βολές και ακόμα 7 rebound και 4 κερδισμένα φάουλ. Ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει σήμερα η Ρεάλ Μαδρίτης. Και μπροστά η Μαδρίλενη με 46-45, ακριβώς στα μισά της τρίτης περίοδου. Πήγε τον Ρόλ Βίλιαμς και 3 στο jump shoot από τον Ισπανό Φόργοτ και ξανά μανά το ίδιο σκηνικό, αλλαγή στο προβάδισμα του σκορ. 47-46 μπροστά η Μπαρτσελόνα αυτή τη φορά. Ρακότσεβιτς για τον Χάμιλτον. Εξοχή πάσα για τον Σκέλς, να πω ο Αμερικανός. Ο Βένσον Χάμιλτον δεν ξέρει μόνο να σκοράρει και να παίρνει rebound, αλλά και να δίνει πάσες. Ήταν η δεύτερη του μάλιστα στο παιχνίδι. Εδώ, σαν έμπειρος playmaker, πέταξε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο. Αλλά στο κατάλληλο σημείο πήγε και το τρίποντο του Τζαλούκα Βαζίλε. 50-48. Από ένα τρίτο δεκάλεπτο χορταστικό όσον αφορά το σκοράρισμα των δύο ομάδων. 5 στα 16 τρίποντα η Ρεάλ, 7 στα 10 η Μπαρτσελόνα. Συνεχίζει και έχει καταπληκτικά ποσοστά ευστοχίας από τη γραμμή. Ο Ερβέλ απέτυχε με το lay-up, rebound από τον Μαρκονάτο και συνέχεια της φάσης ο Ρακότσεβιτς χρεώνεται με φάουλ και γλιτώνει στο παραένα που λένε την τεχνική ποινή. Εδώ που τα λέμε και τα πόδια του έπιασε και τα χέρια του έπιασε. Πρώτο όμως φάουλ μόλις για τον Σερβογκάρ. Τέταρτο όμως ομαδικό για Τριάλ. Από το επόμενο η Μπάρτσα θα έχει δικαίωμα για ελεύθερες βολές. Επιστρέφει ο Μπούτσι Θόρτον στη θέση του Ντελαφουέντε και ο Φούτσκα στη θέση του Τζόρντι Τρίας. Μια σαφώς πιο έμπειρη πεντάδα αυτή τη στιγμή για την Μπαρτσελώνα. Με τρεις Ιταλούς όπως ξεκίνημα. Μπαζίλε για μία ακόμα φορά. 52-48 για πρώτη φορά η Μπαρτσελώνα στο συν 4 στο μάτς. Με τους 5 σερί πόντους από τον Τζιαλούκα Μπαζίλε. Μπάτσα που βρέθηκε να χάνει 48-47 και με το 5-0 σερί του Μπαζίλε πήρε αέρα 4 πόντων. Ρακότσεβιτς κλείστηκε. Παραλίγο το λάθος. Ρέγκες που επέστρεψε στο παρκέ. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Φελίπε Ρέγκες. Καθαρίζουν οι παίχτες της Ρεάλ, της Μπαρσελόνα. Ενώ έληξε και ο χρόνος επίθεσης. Η μπαλά δεν χτύπησε καν Στεφάνη. Επίθεση για την Μπαρσελόνα. Ενώ πλησιάζουμε προς το φινάλε και της τρίτης περίοδου. Με τους Καταλανούς να έχουν και πάλι υπό τον έλεγχό τους το σκορ. Φάουλ μακριά από την μπαλά. Το πέμπτο ομαδικό για Ρεάλ. Κάτι που σημαίνει ότι η Μπαρσελόνα θα πάει στην γραμμή. Το φάουλ χρεώθηκε από τον Νίκο Ζαβλανό, τον Άλεξ Σκέιλς. Εδώ έχει αγκαλιάσει τον Μπαζίλε προκειμένου να περιορίσει την ακτίνα δράσης του. Είναι και αυτοί οι 5 σερί πόντοι που έχει βάλει ο Ιταλός που φόβησαν τους παίχτες της Ρεάλ. Πάντως κερδισμένος βγήκε ο Μπαζίλε στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Βολές όμως δεν είναι τρίποντα. Έχασε την πρώτη. Μπαζίλε που έχει μέχρι στιγμής 14 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ για την Ρεάλ. Και μάλιστα αυτό που είδαμε πριν, η βολή που είδαμε πριν ήταν το πρώτο άστοχο σουτ του στον αγώνα. Είχε μέχρι τώρα 3 στα 3 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα και 2 στα 2 βολές. Τώρα πλέον έχει 3 στις 4 βολές και 15 πόντους. Και η διαφορά στο συν 5 για την Μπαρτσελόνα. 53-48. Και άλλο στόχο σουτ από τον Ρακότσεβιτς, τον αρνητικότατο σήμερα. Η Γκόρα Ρακότσεβιτς έχει 1 στα 6 σουτ. Σαφώς ο Μάλκοβιτς περίμενε πολλά περισσότερα από τον Σέρβο, τον συμπατριώτη του. Θόρτον, χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Το κλέψιμο από τους παίχτες Ρεάλ με τον Άλεξ Σκέιλς. Πήγε να διορθώσει ο Θόρτον και τα έκανε ακόμα χειρότερα. Χρεώθηκε με το φάουλ. Πέμπτο ομαδικό για την Μπαρτσελόνα, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ ο Μπούτσι Θόρτον. Όχι, έκανα λάθος τελικά. Είναι τέταρτο ομαδικό. Από το επόμενο η Ρεάλ θα πηγαίνει στην γραμμή για ελεύθερες βολές. Ο Μπούλοκ επανήρθε στο παρκέ από τον Μάλκοβιτς. Αλλά έχασε την μπάλα στην πρώτη του ενέργεια μετά την επιστροφή του. Μάλκοβιτς που βλέπει διαφορά να ξεφεύγει κατά κάποιο τρόπο από τον έλεγχο της ομάδας του. Είναι στο συν 5 για την Μπαρτσελόνα και επανέφερε τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του. Κότα
Είχαν εκεί πέρα ένα σλάλομ. Κατάληξη όμως δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Μπούλοκ. Ρακότσεβιτς. Χάμιλτον. Έχουν επιστρέψει πάντως οι παίκτες της Μπαρτσελόνα. Μπούλοκ με αντίπαλο τον Μαρκονάτο. Τον κερδίζει φυσικά στο σπριν. Αλλά δεν κερδίζει τον αέρα τον Φούτσκα. Βγάζει την πάσα για τον Ρέγκες. Τρίποντο από τον Σκέλ στα 5 δεύτερα. Το ριμπάνο από ποιον? Από τον Κότα τελικά. Ο οποίος προκειμένου να κάνει βήματα, πέταξε την μπάλα. Και είχαμε ένα ακόμα λάθος από τους παίχτες της Μπαρτσελόνα. Ρακότσεβιτς. Αυτή τη φορά ο Σέρβος, έστω και με αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια, χωρίς ισορροπία, έφτασε στο καλάθι. 5 πόντι για τον Νικόλα Ρακότσεβιτς και 53-50. Ακόμα 80 δεύτερα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Μαρκονάτα από την όμορφη πάσα του Κότα. Φάουλ από τον Σκέιλς λογικά πρέπει να είναι. Όχι, από τον Βάρσον Χάμιλτον τελικά. Σε αυτόν χρεώθηκε το φάουλ. Είναι το τρίτο και για τον Αμερικανό σέντερ της Ρεάλ. Εδώ ακριβώς. Κάνει σκαμνάκι πάνω στον Μαρκονάτο. Δύο βολές για τον Ντένις Μαρκονάτο. Φετινό απόκτημα της Μπαρτσελόνα από την Μπένετον Τρεβίζο. Δύο στους δύο από τον Μαρκονάτο, ο οποίος περνάει στον πάγκο. Ή έχουμε time out? Όχι, έχουμε time out, το οποίο καλεί ο Μπόζιταν Μάλκοβιτς για λογαριασμό της Ρεάλ, βλέποντας τη διαφορά εκεί να είναι σχεδόν καρφωμένους 5 πόντους στα τελευταία λεπτά. Ένα σημαντικό, όπως εξελίσσεται, επαναλαμβάνω, το μάτς προβάδισμα για την Μπαρτσελόνα. Πολοένα και πλησιάζει στο ταξίδι της στην Πράγα για να συναντήσει την Τσέσεκα Μόσχας στον έναν από δύο ημιτελικούς, μιας και οι Ρώσοι έχουν ήδη προκριθεί μετά το 2-0 το σκούπισμα της Έφες Πίλσεν. Σήμερα η Τσέσεκα επικράτησε με 75-71. Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός, όπως προαναφέραμε, θριάμβευσε επί της Μακάμπι Τελαβίβ. Κέρδισε 76-70 για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν τους πρωταθλητές Ευρώπης. Και έτσι όλα θα κριθούν στο do or die παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης στην Nokia Arena. Πλέον το άγχος μεταφέρεται στην πλευρά των Ισραηλινών. Ο Ολυμπιακός δεν έχει να χάσει απολύτως τίποτα. Έχει πετύχει πολλά παραπάνω από ό,τι θα περίμεναν οι φίλοι του. Ακόμα και οι ίδιοι οι παίχτες του, φαντάζομαι. Ενώ στην Βιτόρια ο Παναθηναϊκός στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης με την ΤΑΟΥ χάνει με 63-56. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χάνει σταθερά από το ξεκίνημα του μάτς. Πριν από λίγο έχανε ακόμα και με 10 πόντους. 63-53, αν θυμάμαι καλά. Άρα τώρα χάνει με 7. 63-56. Ο Παναθηναϊκός που ψάχνει και αυτός την εκτός έδρας νίκη για να προκριθεί σε ένα ακόμα Final Four. Ρακότσεβιτς για τη Ρεάλ. Για τον Ρέγκες. Και πάλι ο Σέρβος. Μπούλοκ για τρεις αμέσως. Ναι, 53-55 από τον Λουίς Μπούλοκ. Τον πρώτο σκόρερ της Ρεάλ στον σημερινό αγώνα. Και στον σημερινό αγώνα. Μειώνεται η διαφορά στους δύο λίγο πριν την ολοκλήρωση και της τρίτης περίοδου. Βαζίλε για τον Φούτσκα, ανενόχλητος ο Ιταλός. 57-53 με τον Γκρεγκόρ Φούτσκα να φτάνει τους 7 πόντους. Ο Μπούλοκ, συγγνώμη, ο οποίος έχει 4 στα 4 τρίποντα. Όλοι οι υπόλοιποι δε παίχτες Ρεάλ έχουν 2 στα 13. Άλλοι να δίνουν την μπάλα μόνο στον Αμερικανό. Καλή άμυνα από τον Φούτσκα. Σκέιλς υπό πίεση και χρόνου και αντιπάλου το σουτ. Δείχνει να χτυπήσει ο Μπούλοκ εντωμεταξύ. Γι' αυτό και διακόπτεται το μάτς. Μπούλοκ πρέπει να χτύπησε στην προηγούμενη άμυνα του Φούτσκα επάνω του. Δείχνει να πιάνει το πίσω μέρος του κεφαλιού του. Δεν άξα να δούμε τη φάση πώς ακριβώς χτύπησε. Δεν φάνηκε πάντως να το χτυπάει στο κεφάλι ο Φούτσκα. Έπεσε στην πλάτη του, στον ώμο του. Νότα τα στατιστικά του Λουίς Μπούλοκ, 16 πόντια, 1 assist, 2 rebound, 4 στα 4 τρίποντα.
Πρώτο σκόρ μαζί με τον συμπατριώτη του, τον Μένσον Χάμιλτον, από 16 έκαστος. Κούλοκ πάντως που αποσύρεται από το παρκέ για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Μπήκε στη θέση του ο Ζελαμπάλ. Έτσι η τελευταία επίθεση ανήκει στην Μπαρτσελόνα. 10 δεύτερα ακόμα. Η Μπάρτσα που προηγείται με 4 πόντους. 57-53. Κότα και άλλο σλάλομα από τον Αμερικανό. Θόρτον, Μπαζίλε. Στα 2 δεύτερα το τρίποντο. Έρμπολ. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Φελίπε Ρέγγες. Και έτσι ολοκληρώνεται και η τρίτη περίοδος. Με την Μπαρτσελόνα να προηγείται 57-53 της Ρεάλ. Συνεχίζει και έχει το προβάδισμα. Για να δούμε αν και στην τέταρτη περίοδο η Μπαρτσελόνα θα κρατήσει αυτό το προβάδισμα και θα πάρει την δεύτερη νίκη. Όλα αυτά σε πολύ λίγο διακοπή για ένα λεπτό και επιστρέφουμε. Ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδο στο Παλάθιο Βισταλέγκρε με την Μπαρτσελόνα στην επίθεση και τον Μαρκονάτο να κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Μάλλον από τον Αξέλ Ερβέλ ή τον Ζολαμπάλ. Ένας από τους δύο ήταν σε απόσταση επαφής. Τελικά το φάουλ χρεώθηκε στον Βέλγο. Το τέταρτο για τον Αξέλ Ερβέλ. Η Μπαρτσελόνα η οποία προηγείται με 4 πόντους, 57-53 και έχει την ευκαιρία να ξεφύγει ακόμα και με 6 για πρώτη φορά στο μάτς. Μαρκονάτο πάντως πέτα την πρώτη βολή στα σκουπίδια. 2-3 από τον Ιταλό. Και δικαίωμα για μία ακόμα. Δεύτερη στο στόχο. 5 πόντι του και 58-53. Και πάλι διαφορά στη μέγιστη τιμή της για την Μπαρτσελόνα στο συν 5. Σκέιλς. Ο Ντρακότσεβιτς. Ρέγγες έξω και ο συνδυασμός των παιχνών της Ρεάλ. Παραλήπτης ο Ερβέλ, ο οποίος κάνει τον goal foul. Το φάουλ από τον Γκρεγόρ Φούτσκα. Άψογος ο συνδυασμός των παιχτών της Ρεάλ. Άλλαξαν πάσες εν ρηπή οφθαλμού. Πέτυχαν το καλάθι με τον Ερβέλ. Κέρδισαν και το φάουλ από τον Φούτσκα. Στη διαφορά μειώνεται στους 3. Με προοπτική να πάει ακόμα και στους 2. Σε απόσταση αναπνοής δηλαδή. Φούτσκα ο οποίος αποσύρεται. Με 3 φάουλ για να μπει στη θέση του Κακίζου που έχει επίσης 3 φάουλ. Και η βολή μέσα από τον Βέλγο. Ο Ρεβέλ που φτάνει τους 9 πόντους, τους 10 συγγνώμη. Και βάλει 5 στο πρώτο ημίχρονο. Πιέζει τώρα σε όλο το κύπελλο από τους παίκτες της Ρεάλ. Βλέποντας διαφορά στους 2 πόντους. Σε σηκώνεται και ο κόσμος της εξέδρας, οι 16.000 φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης. Κότα. Το τρίποντο από τον Θόρτον. 61-56 παγώνει το παράθυρο Βισταλέγκρε από την βόμβα 3 πόντων του Μπούτσου Θόρτον. Το 8ο τρίποντο της Μπαρτσελόνα που έχει 8 στα 12. 67% ευστοχία. Πήγε να κλέψει τώρα ο Θόρτον. Ερβέλ για 2. Και αυτό μέσα από τον Βέλγο. 12 η πόντη για τον Αξέλ Ερβέλ, ο τρίτος παίκτης της Ρεάλ με διψήφιο αριθμό πόντων. Από 16 έχουν Μπούλοκ και Χάμιλτον. 12 ο Ερβέλ. Μια ανέλπιστη λύση για τον Μάλκοβιτς. Ένας μάλλον απρογραμμάτιστος πονοκέφαλος για τον Ιβάνοβιτς. Και διαφορά στους 3. 6 δεύτερα ακόμα στην Μπαρτσελόνα. Κότα. Η πάσα ήταν αυτό. Πάσα για τον Μαρκονάτο και το φάουλ. Ο Ιβάνοβιτς ορίεται πάντως. Φωνάζει τον Κότα για να του δώσει οδηγίες. Ο Καγιούς τελικά γίνει στο φάουλ. Το φάουλ χρεώθηκε στον Ντρακότσεβιτς, το δεύτερο για τον Σέρβο. Όχι, όντως ο Μαρκονάτο που τραβούσε τη φανέλα ο Ντρακότσεβιτς. Δεν το είδαν οι διαιτητές. Μπαζίλε αμέσως στο σουτ. Μετά την πάσα. Ριμπάουντ από τον Ζελαμπάλ όμως. Παραμένει το υπέρ της Μπαρσελόνα 61-58. Ντρακότσεβιτς. Άλλη μια πολύ κακή ενέργεια. 2 στα 8 σουτ από τον Σέρβο. Σαφώς η Ρεάλ και ο Μάλκοβιτς περίμεναν πολύ, πάρα πολλά περισσότερα σε αυτή τη σειρά των αγώνων από τον Ρακότσεβιτς. Το μάτς έχει πολύ δρόμο ακόμα. Κότα. Μαρκονάτο. Το χούκ από τον Ιταλό. Το rebound από τον Αξέλ Ερβέλ. Το τέταρτο για τον Βέλγο. Και άλλη μια ευκαιρία για τη Ρεάλ. Είτε να ισοφαρίσει είτε να φέρει το μάτς στον πόντο. Ερβέλ για 3. Ζεστός ο Βέλγος. 15 η πόντη του. Το δεύτερο τρίποντο. Και όλα 61.
Η Real Madrid, η οποία με αυτό το τρίποδο ξεπέρασε, και ενώ ακόμα θέλουμε περίπου κάτι λιγότερο από 8 αγωνιστικά λεπτά, την επιθετική της επίδοση στον πρώτο αγώνα, όπου υπενθυμίζω ότι είχε χάσει με 72-58, η Real, η οποία ισοφάρισε πλέον με τον Ερβέλ να πετυχαίνει 7 σερί πόντους. 8, συγγνώμη. Goal foul, ένα jump shoot αμέσως μετά, και τώρα το τρίποντο, 8 σερί πόντι από τον Axel Ervel, που φτάνει τους 15 πόντους. Ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η ομάδα της Μαδρίτης αυτά τα τελευταία λεπτά είναι ο Βέλγος. Δεν όπλεται και τις επιδόσεις των δύο ομάδων ανά δεκάλεπτο. Μπροστά η Ρεάλ μόνο στο πρώτο. Εκεί πέρα η Μπαρτσελόνα είχε τα ενία του αγώνα. Τώρα με αυτό το 8-4 το μέρους σκορ στην τρίτη περίοδο, η Ρεάλ έφερε το μάτς στα ίσα 61-61. Και πάλι οι κάμερες φυσικά στον Ραούλ με τα ραουλάκια. Τις δύο ξανθομάλιδες γιους, ίδιοι είναι και οι δύο, μοιάζουμε τον μπαμπά. Και δίπλα με το κόκκινο κασκέτο είναι ο Γκούτι. Άλλος ένας από τους διάσημους παίκτες της Real Madrid, της Ισπανός και αυτός διεθνής. Παραφορά από τη βασική γραμμή με τον Φούτσκα που επέστρεψε στο παρκέ. Επέστρεψε και ο Ναβάρο για αυτά τα τελευταία 7,5 λεπτά του αγώνα. Οι δύο ομάδες ουσιαστικά ξεκινάνε από την αρχή για μία ακόμα φορά. Μία ακόμα φορά ισοπαλία στο μάτς. 61 όλα. Θόρτον. Κατέβαλα τον Ερβέλ. Διασχίζει το γήπεδο. Κακιούζης και πάλι στον Αμερικανό. Δύο δεύτερα στην Μπάρτσα. Το τρίποντο του Θόρτον. Απίστευτο καλάθι. 64-61. Από ένα μοναδικό καλάθι από τον Μπούτσι Θόρτον. Υποπίεση και χρόνου και αντιπάλων, πέρασε την μπάλα από το μάτι της Βελόνας και την έστειλε συστημένη στο καλάθι. Και ο Ερβέλ και ο Ρέγγες, δύο θηρία, υψώθηκαν μπροστά του, αλλά ο Θόρτον βρήκε τον στόχο. Ξανά μπροστά η Μπάρτσα. Ερβέλ για τον Ζελαβάλ. Μαντέβαλα τον Κακιούζη. Ένα ζευγαράκι που θυμίζει Ευρωμπάσκετ. Goal foul και πάλι από τον Ερβέλ. Ο Ερβέλ συνεχίζει το δικό του βιολί. 9 σερί πόντι, 10 συγγνώμη, από τον Βέλγο. Και άλλο goal foul. Είχε προηγηθεί ένα goal foul πριν από περίπου 1,5 λεπτό. Ένα jump shoot από τα 6 μέτρα, ίσα που πατούσε την γραμμή, τρίποντο. Και τώρα και άλλο goal foul από το δεύτερο foul του Μπούτσι Θόρτον. Ο Ερβέλ που πλέον είναι πρώτο σκόρερ για τη Ρεάλ με 17 πόντους. Και ένα 18. Περιμένει που έχει 4 στα 7 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, 4-4 βολές και ακόμα 4 rebound και 3 κερδισμένα φάουλ. Και πάλι σοπαλία, 64 όλα. Ματσάρα με τα όλα της. Θόρτον για τον Ναβάρο. Φάουλ από τον Ρέγγες ή βήματα. Οι παίκτες Ρεάλες και ο Πάγκος ήταν βήματα, αλλά από ό,τι είδα οι δύο από τους τρεις διαιτητές αμέσως φύριξαν το φάουλ τον Φελίπε Ρέγγες, τρίτο για τον Ισπανό power forward. Γύρισε το σώμα του, όντως υπέπεσε στην παράβαση. Κακιούζης για τον Ναβάρο. Αντίβαλα τον Σκέρις και άλλο φάουλ από τον Άλεξ Σκέρις. Και τώρα έχουμε τις διαμαρτυρίες έντονες από τον Μπόζνταν Μάλκοβιτς. Το φάουλ τελικά χρεώνεται στον Μπούλοκ. Τέταρτο για τον Λουίς Μπούλοκ. Δύο απανωτά φάουλ κέρδισε ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Ένα από τον Ρέγγες, ένα από τον Μπούλοκ. Και να μην πει καλάθι, το κέρδος του είναι μεγάλο για την Μπαρτσελόνα σε αυτή την επίθεση. Φόρτωσε δύο βασικότατους παίκτες Ρεάλ με φάουλ. Παραφορά από τον Ναβάρο. Ενώ ο Μπούλοκ πέρασε στον πάγκο φυσικά με τα 4 φάουλ. Σαμόν Ουίλιαμς που επέστρεψε στο παρκέ για την Μπαρτσελόνα. Ναβάρο. Αντίπαλο τώρα τον Ερβέλ, έκανε το λάθος όμως ο Λαμπόμπα. 6,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Όλα 64. Σκέιλς το φάουλ από τον Κακιούζη. Τέταρτο και για τον Μιχάλη Κακιούζη. Για να ξαναδούμε τα φάουλ. Για τη Ρεάλ 4 έχει ο Ερβέλ. Άλλα τόσα ο Μπούλοκ. Ενώ στα 3 είναι ο Φελίπε Ρέγγες και ο Βένσον Χάμιλτον. Για την Μπαρτσελόνα ο πρώτος παίκτης
που χρεώνεται μετά το φάουλ είναι ο Κατιούζης, ενώ από τρία έχουν ο Φούτσκα, ο Ναβάρο, αυτοί οι δύο. Κεραία για την Ρεάλ να περάσει μπροστά μετά από αρκετή ώρα με τον Άλεξ Κέλλη στην γραμμή των ελευθερών βολών. Πρώτη μέσα και 65-64 για τη Βασίλισσα. Με τον έκτο πόντο του Σκέλης, ο οποίος πάντως έχει 0 στα 4 τρίποντα. Και η δεύτερη μέσα. 7 η πόντη και 66-64 μετά από πάρα πολλή ώρα η Ρεάλ. Αν θυμάμαι καλά, σχεδόν από το 14ο λεπτό της αναμέτρησης η Ρεάλ μπροστά στο σκορ με 66-64. 6 λεπτά ακόμα. Θόρτον για τον Ναβάρο. Κατιούζης και πάνει στο Λαμπόμπα. Στα τρία δεύτερα Φούτσκα, δύσκολη ενέργεια, το rebound από τον Ζελαμπάλ. Και η εξέδρα παίρνει φωτιά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που πλέον έχει την ευκαιρία να ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Ζελαμπάλ για τρεις. Ναι, 69-64. Η Ρεάλ βρήκε την ευστοχία της από την γραμμή των 6-25. Χάρη στον Ερβέλ και τον Ζελαμπάλ. 8 στα 20 τρίποντα από την Βασίλισσα, η οποία πλέον είναι στο συν 5. 69-64, σχεδόν 5,5 λεπτά πριν το φινάλε του μάτς. Ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από αυτό της περασμένης Τρίτης, όταν η Μπαρτσελόνα είχε καθαρίσει το μάτς πριν το τέλος του ημιχρόνου και έφτασε πολύ εύκολα στη νίκη. Η Μπάρτσα που είχε ξεφύγει με, ακόμα και με 20 πόντους διαφορά, 64-44, τελικά επικράτησε με 72-58. Ξεσηκωμός φυσικά από τους 16.000 φίλους της Ρεάλ στο παλάθιο Vista Alegre. Θα βλέπουμε ένα από τα δύο προηγούμενα τρίποντα του Πούτσι Θόρτον και τις απαντήσεις από τον Αξέλ Ερβέλ. Ο Ερβέλ, ο οποίος παραμένει πρώτο σκόρο της Ρεάλ με 18 πόντους, έβαλε μάλιστα 9 σερί. Τους μισούς τους έβαλε σερί στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Τα ημάδα ολοκληρώθηκε. Δύο ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ. Εν τω μεταξύ, στην Βιτόρια η μάχη ξεκίνησε. Ο Παναθηναϊκός μείωσε από εκεί που είχαν με 10 πόντους, 63-53 σε 68-67, και ενώ απομένουν κάτι λιγότερο από 8 λεπτά για το φινάλι του μάτσου, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αν κερδίσει και σήμερα θα προκριθεί στο Final Four της Πράγας. Στην επίθεση Μπαρτσελόνα με τον Σαμόν Βίλιαμς. Βίλιαμς που δεν έχει καμία σχέση με τον Βίλιαμς της περασμένης Τρίτης, μόλις 5 πόντοι σε 24 λεπτά συμμετοχής. Το φάουλ που κερδίζει ένα ακόμα, που κερδίζει ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Τέταρτο κερδισμένο φάουλ, τα τρία μάλιστα στην τέταρτη περίοδο, στα τελευταία δύο λεπτά. Αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ από τον Φελίπε Ρέγιες και αυτός μπαίνει στην κόκκινη ζώνη, όπως και ο Αξέλ Ερβέλ και ο Λούις Μπούλοκ και ο Μιχάλης Κακιούρης από πλευράς Μπαρτσελόνα. Ναβάρο πάντως αστοχή στην βολή, κάτι που δεν συνηθίζει να κάνει. 2 στις 3 σήμερα από τον Ισπανό playmaker και δικαίωμα για μία ακόμα. Δεύτερη πάντως είναι μέσα. 11 πόντοι για τον Λαμπόμπα. Δεύτερο σκόρο της Μπαρτσελόνα πίσω από τον Μπαζίλε που έχει 15. Στα 9-65. Κότσεβιτς για τον Ρέγγες. Ζελαμπάλ. Παραλίγο, όχι παραλίγο, τι παραλίγο. Έφτασε μία ανάσα από το καλάθι και κατάφερε μάλλον και το έχασε, όχι παραλίγο. Μάλλον από υπερβολική σιγουριά, εδώ ξανά η προσπάθεια του Ζελαμπάλ. Θα μπορούσε να έχει καρφώσει εκεί πέρα την μπάλα. Τέλος πάντων, η μπάλα είναι για τη Ρεάλ πάντως. Με τον Ερβέλ. Σκέιλς. Φεύγει τον Ναβάρο, Ζελαμπάλ για τρεις. Όχι, το rebound από τον Ρέγγες, αλλά καθαρίζει ο Ντελαφουέντε και κλέβει ο Ρακότσεβιτς. Έτσι ανανεώνεται μία ακόμα επίθεση για την Ρεάλ Μαδρίτης. Το τρίποντο του Σκέλς, ούτε αυτό. 0 στα 2 συνεχόμενα, αλλά καθαρίζει τη φάση ο Αξέλ Ερβέλ. 71-65 από τον φοβερό και τρομερό στην τέταρτη περίοδο Βέλγο, ο οποίος έχει πετύχει 20 πόντους, οι 11 σε αυτά τα 5,5 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Βλέπετε και το σερί 11 για την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχανε 64-61 και έχει απαντήσει με αυτό το σερί 11. Κάτι που οφείλει κυρίως στον Βέλγο, τον Αξέλ Ερβέλ. Στρέφει ο Τρίας στη θέση του Ντελαφουέντε για την
Μπαρτσελόνα, ψηλώνει την πεντάδα του ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Δύο βολές για τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο από το νέο φάουλ που κέρδισε. Λιώνης 71-66. Ανήσυχος φυσικά ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Από εκεί που η ομάδα του ήταν μπροστά με 57-53 στο τέλος του τρίτης περίοδου και έδειχνε να ελέγχει κατά κάποιο τρόπο το μάτς, πλέον χάνει με 5. Και τώρα με 4, αφού ο Ναβάρο βρήκε στόχο και στη δεύτερη βολή, 5 στις 6 και 13 πόντι για τον Αμπόμπα. Ρέγγες για τον Ρακότσεβιτς. Σκέιλς. Ρακότσεβιτς. Αντίπαλο τον Βίλιαμς. Στα 3 δεύτερα ο Σέρβος. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, αλλά με ευτική κατάληξη για τη Ρεάλ. 73-67 στο συν 6 και πάλι η διαφορά για τους Μαδριλένους. Και μπαίνουμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Βίλιαμς. Κλείστηκε για τον Ναβάρο. Καλή άμυνα από τον Ερβέρ και τον Ζελαμπάλ στο double team. 7 δεύτερα ακόμα. Ναβάρο για 3. Όχι. Το rebound από τον Ερβέλ, ο οποίος με ηρωική προσπάθεια με πλωζόν τελικά έχασε την μπάλα. Και τι έχουμε. Σφύριγμα από τους διαιτητές. Φάουλ στον Ερβέλ. Αν κρίνω καλά από τις αντιδράσεις του Νίκου Ζαβλανού, πρέπει να έχει χρεώσει φάουλ, ναι, στον Αξέλ Ερβέλ. Ότι κράτησε το πόδι. Για να ξαναδούμε τη φάση. Ο Ερβέλ εδώ μάχεται. Κάνει τον πλωζόν. Δείχνει να συγκρατεί την μπάλα. Α, όντως, τράβηξε το σορτσάκι του Σαμόν Ουίλιαμς, ο οποίος νομίζω ότι δικαίως ζητάει να μετρήσει το καλάθι. Ο Ερβέλ πάντως, ο οποίος αποβάλλεται με 20 πόντους, οι 11 εκ των οποίων παραλαμβάνω στα 6 λεπτά που έχουμε παίξει την τέταρτη περίοδο. Πραγματικά απίστευτη εμφάνιση από τον Βέλγο σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Το καλάθι πάντως δεν μέτρησε. Ο Ουίλιαμς κέρδισε απλά το φάουλ και δύο ελεύθερες βολές. Η πρώτη βρήκε στόχο. Η δεύτερη όμως όχι, το rebound από τον Ζελαμπάλ. 73-68 το σκορ. Μετά από μια άκρος περίεργη φάση. Ρέγγες. Ρακότσεβιτς για τον Μπούλοκ που επέστρεψε στο παρκέ για αυτά τα τελευταία 3,5 λεπτά. Μπούλοκ που έχει 4 φάουλ. Κάνει τον drive ο Αμερικανός, 75-68 από τον Λουίς Μπούλοκ, που φτάνει τους 18 πόντους με το μόλις δεύτερο δίποντο του στο μάτς. Έχει όμως 4-4 και από εκεί έχει γίνει ζημιά για την Μπαρτσελώνα. Ναβάρο, πλέον τα περιφέρεια στενεύουν για την Μπαρτσελώνα. Λάθος από τον Ναβάρο, όχι. Η μπάλα βγήκε από παρέμβαση παίκτη της Ρεάλ εκτός αγωνιστικού χώρου. Όντως από τα χέρια του Φελίπε Ρέγγες. Λογγύρισε και ο Βένσον Χάμιλτον αντί του Ερβέλ. Θετικό φάουλ. Κερδισμένο από τη Ρεάλ, από τον Ιγκόρ Ρακότσεβιτς. Εδώ ο Σέρβος με την πονηριά του. Για να ξαναδούμε. Α, εντάξει. Έκανε κάτι παραπάνω από λίγο θέατρο ο Ιγκόρ Ρακότσεβιτς. Και ουσιαστικά εκβίασε το επιθετικό φάουλ του Σαμόν Ουίλιαμ. Εκβίασε μάλλον το σφύριγμα των διαιτητών. Το επιθετικό φάουλ από τον Σαμόν Ουίλιαμς. Πίδαση για την Ρεάλ που είναι στο συν 7 πλέον. Μπουλοκ για τον Χάμιλτον. Εξοχή κίνηση από τον Αμερικανό. 18 και η πόντι του Χάμιλτον. Και η διαφορά στο συν 9. 2,5 λεπτά ακόμα. Η Ρεάλ δείχνει να έχει πάρει για τα καλά το πάνω χέρι και να κρατάει την τύχη του μάτς στα χέρια της. Κλέβει ο Ζελαμπάλ στην απρόσεκτη πάσα του Κότα. Μπουλοκ. Ρακότσεβιτς για 3. Όχι. Το rebound από, από κανέναν. Η μπάλα είναι για την Μπαρτσελόνα. Μπλέχθηκε εκεί στα πόδια του Μαρκονάτο ο Ρέγγες. Η διαφορά πάντως είναι στο συν 9 για τη Ρεάλ. Κάτι λιγότερο από 2,5 λεπτά πριν το φινάλε. Η Ρεάλ που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην ισοφάριση. Στο 1-1 στις νίκες. Ώστε η σειρά να πάει στο τρίτο μάτς. Τρίτο και τελευταίο μάτς την ερχόμενη Πέμπτη. Πάλι στο Παλαού Μπλαουγκράνα. Από ό,τι φαίνεται οι δύο ομάδες θα βαρεθούν να παίζουν φέτος. Είπαμε, έχουν παίξει ήδη δύο φορές. Μία για το πρωτάθλημα και μία για το Copa del Rey. Αυτή είναι η τέταρτη σερί τη φετινή σεζόν. Έπαιξαν την Τρίτη, θα παίξουν σήμερα. Θα ξαναπαίξουν την Κυριακή στο Παλαιό Μπλαουγκράνα
στο πλαίσιο του Ισπανικού πρωταθλήματος και έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα παίξουν για έκτη φορά την φετινή σεζόν την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 Απριλίου στο Παλαιό Μπλαουγκράνα για το ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Final Four, εκεί όπου ήδη περιμένει, επαναλαμβάνω, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας που επικράτησε με 75-71 της ΕΦΕΣ Πίλσεν στη Κωνσταντινούπολη και έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four. Αν μείνουν τα αποτελέσματα έτσι όπως έχουν τώρα, θα είναι και η μοναδική μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, μιας και ο Ολυμπιακός, όπως προαναφέραμε, νίκησε, θριάμβευσε επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, της πρωταθλήτριας Ευρώπης, δις πρωταθλήτριας Ευρώπης Μακάμπι, με 76-70, ενώ ο Παναθηναϊκός χάνει με 74-70 στο 35ο λεπτό στην Βιτόρια. Ο Παναθηναϊκός πάντως που ακόμα δεν έχει παραδοθεί, ακόμα το μάτς έχει σχεδόν 5 λεπτά. Μία από τις πιο κρίσιμες επιθέσεις για την Μπαρτσελόνα, αν θέλει να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι της νίκης. Ναβάρο από πάρα πολύ μακριά, 77-71 από τα 8 μέτρα και βάλε ίσως από τον Λαμπόμπα. Διαφορά ροκανίστηκε στους 6. Ακόμα 2 λεπτά για το φινάλε. Χάμιλτον για τον Ζελαμπάλ και πάλι ο Χάμιλτον για τον Ρέγγες. Και πάλι για τον Χάμιλτον, πέσαν το 1-2 οι δύο ψηλοί της Ρεάλ. Τελικά ο Μέντσον Χάμιλτον βρήκε τον δρόμο για το καλάθι και έκανε το 79-71, ένα καθοριστικό καλάθι. Διαφορά στους 8. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Σφύριγμα πριν από το τρίποντο του Μπαζίλε. Ο σμιγενόμενο ήταν το σουτ του Ιταλού. Εδώ ο Τζαλούκα Μπαζίλε. Ο Ρέγγες, ο οποίος κυρώθηκε με το 5ο του φάουλ. Πάμε μακριά από την μπάλα, γίνεται το φάουλ. 5ο φάουλ λοιπόν και για τον Φελίπε Ρέγγες. Μετά τον Αξέλ Αρφέλ ακολουθεί τον δρόμο για τον Πάγκο. Δύο βολές για τον Μιχάλη Κατιούζη. Διαφορά στο σύν 8 για τη Ρεάλ. Η πρώτη μετά από πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια, αφού πέδεψε και τον ίδιο τον Μιχάλη και τους φιλάθλους της Ρεάλ. Κατάληξε στο καλάθι. 79-72. Και μία ακόμα βολή για τον Καγκίζου που είχε 19 πόντους στο πρώτο μάτς, μόλις 4 σε αυτό. Κρεώθηκε βέβαια από νωρίς με φάουλ. Διαφορά στο σύν 6 για τη Ρεάλ, που πλέον μπορεί να παίζει και με το χρονόμετρο. 1,5 λεπτό για το φινάλε. Κλέψιμο από τον Καγκίζου όμως, από την απροσεξία του Μπούλοκ. Για να δούμε, Μπαζίλε. Διαφορά στους 6 πόντους. Μπαζίλε για 3 από πολύ μακριά στο σίδερο, το rebound από τον Ρακόζεβιτς, ο οποίος κέρδισε και το φάουλ από τον Ετκότα, αν προλαμβάνω εδώ καλά. Ναι, όντως, από τον Αμερικανό, τον Ετκότα. Μπαζίλε έχασε την ευκαιρία να στείλει το μάτς σε απόσταση βολής για την Μπαρτσελόνα, στους 3 δηλαδή. Και ανταυτού ο Ρακόζεβιτς είναι στην γραμμή των ελευθέρων βολών για 2 με τη διαφορά στο συν 6 για την Ρεάλ Μαδρίτης και κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό για το φινάλε. ...80-73 από τον Ιγκόρ Ρακότσεβιτς, που φτάνει τους 8 πόντους με την πρώτη του βολή στο μάτς. Και δικαίωμα για μία ακόμα. Στο σίδερο το rebound από τον Μαρκονάτο. Έβαλε τα χεράκια του εκεί ο Χάμιλτον και τελικά η μπάλα για ποιον. Συρτό μπάσκετ από τις δύο ομάδες. Τελικά ο Άλεξ Κέλς γίνεται κάτοχος της μπάλας μέσα σε πανηγυρισμούς από τους φίλους Ρεάλ. Ένα λεπτό ακόμα. Θετικό φάουλ από τον Ρακότσεβιτς. Μάλιστα. Απόφαση του Νίκου Ζαβλανού, που ξεσηκώνει διαμαρτυρίες από την εξέδρα. Τρίτο φάουλ για τον Ρακότσεβιτς. Πάντως η μπάλα δεν είναι. Υπάρχουν βολές για την Μπαρτσελόνα. Για να ξαναδούμε. Όντως έβαλε το χέρι. Σωστή η απόφαση του Νίκου Ζαβλανού. Διαφορά στο σύν 7. Ναβάρο. Κακιούζης, Μπαζίλε, διστάζει. Τελικά τι έχουμε, βήματα ή φάουλ? Έχουμε φάουλ υπέρ του Τζιανλούκα Μπαζίλε. Όχι, επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ από τον Ιταλό. Το κέρδισε ο Μπούλοκ με την έξυπνη άμυνά του. Πήγε και κόλλησε πάνω στον Μπαζίλε.
τον υποχρέωσε να το σπρώξει. 52 ακόμα η διαφορά στο σύν 7 για τη Ρεάλ που βρίσκεται αγκαλιά με την νίκη πρόκριση. Αλλά υποπίπτει σε ένα ακόμα λάθος. Κάνουν ό,τι μπορούν οι παίκτες Ρεάλ για να δίνουν ευκαιρίες στην Μπαρσελόνα. Άλλο ένα σερί λάθος από τον Μπούλοκ. Βέβαια, σαφέστατα πάτησε στην πλάγια γραμμή. Για να δούμε, Μπαζίλε. Κότα. Σταματάει και σουτάρει για τρεις. Όχι, το rebound από τον Μπαζίλε. 30 δεύτερα ακόμα. Και άλλο στο κοντρίποντο από την Μπαρσελόνα δηλαδή. Το Ναβάρο κερδίζει το φάουλ από τον Άλεξ Κέιλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Αν ευστοχίσει και τις δύο, η διαφορά θα πέσει στους 5. Τώρα το φάουλ από τον Άλεξ Κέιλ. Ναβάρο, ο οποίος έχει σήμερα 5 στις 6 και 16 πόντους. Πρώτο σκόρερ για την Μπαρσελόνα μπροστά από τον Μπαζίλε που έχει 15. Τώρα 17, 80-74. Δεύτερη βολή για τον Λαμπόμπα. 80-75. Και time out, το οποίο καλεί ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς για την Μπαρτσελόνα. Εδώ. Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Διαφορά στο συν 5 λοιπόν για την Ρεάλ Μαδρίτης. 80-75 είχε προηγηθεί με 9 πόντους, 77-68, 2 λεπτά ακριβώς πριν το φινάλε. Η Μπαρτσελόνα έχει κάνει ένα μίνι σερί 7-3, το οποίο σερί ξεκίνησε από το τρίποντο του Ναβάρου στο ξεκίνημα του τελευταίου διλέπτου. Μεταξύ στη Βιτόρια η μάχη συνεχίζεται. Ταού Κεράμικα Παναθηναϊκός 77-74, και ενώ απομένουν λιγότερο από 3 λεπτά για το φινάλε. Εδώ ο Μπόζα δίνει τις οδηγίες στους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Το time out ολοκληρώθηκε. Αν κρίνω από τις κινήσεις του Μάλκοβιτς, ζητάει αργό τέμπο. Να μην βιάζονται οι παίκτες του. Να, για τα στατιστικά της Ρεάλ Μαδρίτης. Αρκετά καλά ποσοστά ευστοχίας. Ρεάλ που υπερέχει κατά κράτος στον τομέα των rebound. Έχει πάρει 13 περισσότερα. Μάλιστα έχει πάρει 2 περισσότερα επιθετικά από τα αμυντικά της Μπαρσελόνα. Και εδώ η ηγέτας των δύο ομάδων, 20 πόντοι για τον Χάμιλτον, 18 από τον Ναβάρο. Και εδώ οι δύο παίχτες που έχουν ήδη αποβληθεί με 5 φάουλ, ο Ερβέλ και ο Ρέγγες. Πίεση σε όλο το κήπεδο φυσικά από τους παίχτες της Μπαρτσελώνα. Μπουλοκ για τον Ρακότσεβιτς, αποφεύγει τον Κακιούζη, Ζαλαμπάλ. Πέρασε το σκόπελο η Ρεάλ, το κάρφωμα από τον Χάμιλτον. Νομίζω ότι βάζει τη σφραγίδα της νίκης της Ρεάλ Μαδρίτης. 82-75, ακόμα 17 δεύτερα. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να κάνει κάτι η Μπάρτσα. Κακιούζης, πολύ κακό το σούτ. Το rebound από τον Σκέλης. Ζαλαμπάλ, ένα ακόμα κάρφωμα. 84-75. Έτσι η σειρά θα πάει την ερχόμενη Πέμπτη και πάλι στο Παλαιού Μπλαουγκράνα για τον τρίτο και τελευταίο αγώνα. Όποια ομάδα κερδίσει σε εκείνο το μάτς, σε αυτό το μάτς, θα πάει στην Πράγα προκειμένου να αντιμετωπίσει στον ημιτελικό την Τσέσεκα Μόσχας που έχει ήδη προκριθεί. Τελικό σκορ στο Παλάδιο Βίστα Αλέγκρε. Ρεάλ Μαδρίτης 84, Μπαρτσελόνα 78. Έγινε η σοφάριση από τους Μαδριλένους στο 1-1. Η απάντηση στο 72-58 του μάτς της περασμένης Τρίτης. Έτσι δύο ομάδες θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους στο έκτο μάλιστα σερί παιχνίδι τη φετινή σεζόν. Τέταρτο μέσα σε 10 μέρες. Μέχρι να ξαναπαίξουν την Κυριακή για το πρωτάθλημα πάλι στη Βαρκελόνη. Για το ποια ομάδα από τις δύο, από τις δύο ισπανικές θα πάει στο Final Four της Πράγας. Αυτά από το παιχνίδι λοιπόν της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα. Την νίκη της Ρεάλ, της βασίλισσας της Ευρώπης επί της Μπαρτσελόνα. Από τον Γιάννη Ψαράκη που ήταν στην μετάδοση, να έχετε ένα καλό βράδυ. Υπενθυμίζω 3 η ώρα τα μεσάνυχτα.